Κατάλαβες τι γίνεται. Χάνει ο Ολυμπιακός και κλαίει και ο Θεός, ρε φίλε. Από το πρωί βροχή. Έχουν στενέψει. Ο σπάθος ο μπαμπάς, ρε φίλε. Που θα κερδίσει ο Ολυμπιακός και το Γάλλιο και όλοι οι άλλοι να πάνε. Ναι. Και έτσι θα πάει όλη τη βδομάδα, φίλε. Μέχρι να κερδίσει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Δεν αλλάζει ο καιρός. Να ξέρεις. Έτσι έχουμε. Ο μέχρι την Παρασκευή θα έχει βροχές τώρα. Ναι, αυτό σου λέει. Αφού Πέμπτη δεν παίζει ο Ολυμπιακός. Παρασκευή θα σχιάξει ο καιρός. Θα κερδίσει την Μπεσίκτας, τους Παοξίδες Τουρκίας. Και πρέπει, θα βελτιωθεί η κατάσταση. Να αντικαταστήσουμε τον Τζορμπατζόγλου. Ο Τζορμπατζόγλου τώρα, μα ακούει, θα τραβάει τα μαλλιά του. Θα λέει: Οπότε φεύγω, ρε φίλε, την ξεφτιλίζουν την εκπομπή. Την κάνουν. Δεν λένε τίποτα. Οπότε φεύγει όμως. Δηλαδή, ξέρει η εκπομπή ότι θα λείψει την άλλη μέρα και κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Εννοείται. Και αυτό σωστό. Ναι. Δεν το είχα σκεφτεί γιατί από νωρίς ενημέρωσε. Ενημέρωσε. Ότι εγώ αύριο στο ξεκίνημα έχω ένα θέμα. Μα εκεί κλειδώσαμε τον Άσο. Ναι. Ήμουνα πλεονέκτη, το έβαλα Άσο. Δηλαδή το είπε. Το σκέφτηκε περίπου στο τέτοιο, στο 24ο του αγώνα και υπάρχισαμε λίγο να ισορροπούμε και το είπε ότι αύριο θα λείπω. Πότε γύρισε το κουμπί. Το έστειλαν, θυμάμαι καλά. Ναι, στην ευκαιρία του Τζάλμα την πρώτη που από το λάθος βγήκε και σούταρε διαγωνός. Πόσο σίγουρος μετά το χάσει εκεί. Ναι, καλά, εντάξει. Αφού νωρίτερα έχει δώσει δείγματα. Δεν μπορούσε τις απλές έντρες να βγάλει. Ένας κακός ΠΑΟΚ καταφέρει να κερδίσει. Τον κανονικά τον σήμερα δεν έπρεπε να στήσουμε ένα λαϊκό δικαστήριο τώρα να βάλουμε μπρίζες. Μόνο 2-0 και τέτοια. Μα μόνο αυτό. Και τι? Άμα πάμε ξεχωριστά και πούμε πώς αγωνίστηκε ο ΠΑΟΚ, τι έκανε, τι δεν έκανε, δηλαδή βγάζεις δύο εκπομπές. Χαλαρά. Ο μέτριος ΠΑΟΚ που στο 20 λεπτό σε έβλεπα. Δηλαδή να είσαι έτοιμος να το πάτε στο εγκεφαλικό. Καλά, εκεί στο Γλύκου. Στο Γλύκου δεν σε άκουγα. Μετά του Γλύκου, σε άκουγα. Στο Γλύκου, πω τι έπαθα. Καλά, μιλάμε, ναι. Δεν θα τελειώνει το παιχνίδι. Καλά, ναι, εντάξει. Δεν θα τελειώνει το παιχνίδι. Θα ήταν μια. Είδες καμιά φορά η λεπτομέρεια. Πω. Στο μεταξύ έχει εύκολη πάσα δεξιά. Και πάει και δίνει την μπάλα ανάμεσα στους δύο. Δηλαδή, με Παναγιώτη, ρε αγόρι μου, θες να μας αφήσει τον τόπο. Δεν είναι, μετά όμως βλέπεις ότι δεν την ξαναγύρισε την μπάλα κοντά με τίποτα. Την έδινε καντήλι. Με το πουρκόταν. Μα έτσι έπρεπε. Και ο Βαρέλα. Μα εννοείται έτσι. Ο Βαρέλα στην αρχή πήγε να κάνει μια-δυο πασίτσες. Έτσι, τη βγάζω την μπάλα καλά. Μόλις κατάλαβαν οι άλλοι. Εντάξει, οι άλλοι ήταν καλά διαβασμένοι. Πίεσαν ψηλά όπως κάνουν. Αυτό. Ναι, όπως κάνουν. Εντάξει, απλά πράγματα. Μπορεί να είναι πολύ χάλια, αλλά τουλάχιστον μέχρι τόσο να κάτσουν και να διαβάσουν, και να διαβάσουν λίγο τι κάνεις. Και να πούν δεν παίζει ο Κάνιας, έχει πει ο Κόλκας ότι δεν παίζει ο Κάνιας. Κάτσε λίγο να το δούμε. Επηρεάζει αυτό ή δεν επηρεάζει. Όλοι έτσι κάνουν. Ναι, δηλαδή έχουν ένα πρόβλημα οι του ΠΑΟΚ να κουβαλήσουν την μπάλα. Ας μην παίξουν έτσι όταν έχω τον Κάνιας. Ναι. Ας μην παίξουν έτσι. Να περάσουν δύο παλιές δηλαδή μπροστά να γίνει. Να πάρει λίγο την μπάλα κάποια μέτρα πιο μπροστά και να σου πω μετά τι θα γίνει. Τέλος πάντων. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Τζομπατζόγλου είναι σε μια κατάσταση έτσι λίγο. Προβληματική, θα έρθει, είπε σε κάποια φάση. Ναι. Έτσι δεν έγραψε. Έτσι, μήνυμα. έτσι έγραψε. Είναι σαν αυτό που λες, ας πούμε, ότι ο καιρός ήταν συνεφιασμένος και κάποια στιγμή θα βρέξει. Επειδή εγώ λουφάρω καμιά φορά. Ναι. Λέει τώρα, όχι, δεν το δώσω πάτημα να έχει να λέει. Α, ότι έλειψε εντελώς όλη την εκπομπή. Ναι. Θέλει να γράψει τη. Πώς κάνανε στο ναυτικό παλιά οι αξιωματικοί και αξιωματικοί, τι κάνανε. Βγάζαν το καράβι κουφάλες 4 ώρες. Αν το βγάλει το καράβι 4 ώρες έξω. Θεωρείται πλεύσιμη και την πληρώνει σε διπλά. Οπότε κάνανε μία προς τα έξω, πήγανε μέχρι την Αίγινα, γυρνούσανε, γραφότανε η πλεύσιμη. Η πλεύσιμη. Ναι. Και ο Τσόρμπα τώρα δηλαδή θα πληρωθεί σήμερα, κανονικά. Κανονικά. Τέλος πάντων, είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Θα σχολιάσουμε βέβαια το χθεσινό ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, μια εύκολη επικράτηση εν τέλει της ομάδας του Βλαντανίβιτς. Ναι, που θα μπορούσε να πάρει και μεγαλύτερες διαστάσεις αν είχαμε λίγο πιο καθαρό μυαλό όταν ο Ολυμπιακός πήρε τα ρίσκα του ή αν είχαμε λίγη μεγαλύτερη τύχη στο πλασέντο Βουάρτα που τη βρήκε ο Λεάλη. Εννοείται, τη βρίσκει στην αρχή, φαίνεται ελάχιστα, αλλά άμα το δεις καλά, τη βρίσκει. Τη βρίσκει, δηλαδή τη βρίσκει είναι, καλά. Είναι να καρφωθεί στο γάμα η μπάλα. Όσα δεν έκανε στα δύο γκολ ο Λεάλη, το έκανε στο. Δηλαδή, άμα τα έκανε αυτά ο Γλύκος, θα ήμασταν ακόμα εκεί. Δεν ευθύνεται για μένα στο πρώτο. Καλά, στο δεύτερο έχει φύγει 1,5 μέτρο πιο αριστερά και 1 μέτρο πιο μπροστά από τον Μπρίγκοβιτς. Στο δεύτερο. Καμία σχέση. Δεν ξέρω τι έψαχνε εκεί που πήγε. Ξέρω, κάτι του πέσε μάλλον. Είναι. Θα σχολιάσουμε τα πάντα. Ναι. Το τι έγινε. Δηλώσεις Αβίδη αρκετές χθες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πρωταγωνιστές που είχαν τις στιγμές τους. Δεν μπορούμε. Εγώ δεν βρίσκω κάποιο που να διακρίθηκε. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, ρε παιδί μου, πραγματικά χαίρομαι που έβαλε χθες το πρώτο γκολ ο Σάχοφ, γιατί για κάνα μισάωρο τον έψαχναμε στο παιχνίδι. Εγώ δεν τον είπα καν. Ναι. Στη μετάδοση. Περίπου έτσι. Είναι η ενέργεια που κάνει από τα δεξιά που στρώνει την μπάλα στον Ουάρτα, που είναι εκπληκτική ενέργεια. Ωραία. Αλλά από εκεί και πέρα, μάλλον πριν από αυτήν και μέχρι τον γκολ,
Δεν υπάρχει Σάχοφ. Ενδέχεται να βρέθηκαν οι θεατές του αγώνα που να είπαν γιατί δεν έβαλε το Σάχοφ και ο Σάχοφ να ήταν μέσα. Ναι, εντάξει, καλά, μια φορά έβριζε ένα στον Ντέζ ενώ πήγε Αγίου Αμαφούλη μια φορά στην Ξάνθη. Εντάξει. Να γίνονται, συμβαίνουν. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Ναι. Αλλά η ουσία είναι ότι ο Πάοκ κέρδισε. Ναι. Στο πρώτο παιχνίδι της νέας ΚΕΔ των δύο ομάδων. Δηλαδή. Δηλαδή ο πρώτος γύρος δεν ήταν. Ήταν η Βασάρας. Ο συμπατριώτης μας, δώσει το πίτης μας, ο κύριος Βασάρας, που τόσο πολύ τον στηρίξαμε όταν ήταν διαιτητής, κατάφερε τελικά μέσα από τη διαπλοκή να δώσει ένα πρωτάθλημα ακόμα στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτό καταγράφει η ιστορία. Και ό,τι και να μας πει, αυτό είναι ουσιαστικά το ρεζουμέ της υπόθεσης. Στην πρώτη λοιπόν μετά Ολυμπιακού ΕΠΟ ΚΕΔ, ο ΠΑΟΚ κέρδισε εύκολα τον Ολυμπιακό χωρίς να ανοίξει μύτη στο θέμα της διαιτησίας. Τον κέρδισε χωρίς να ευνοηθεί. Και χωρίς να αδικηθεί. Λέμε ρε παιδί μου ότι σε μια πενταρίσια κατάσταση μπορεί και να αδικηθείς, μπορεί και να ευνοηθείς. Ναι. Έτσι. Δηλαδή το χθεσινό ήταν μια νίκη χωρίς να συμβεί τίποτα από τα δύο. Δεν χρειάστηκε ο διαιτητής να... Όχι, ήταν πολύ καλός διαιτητής, όπως τους ξεφωνίζουμε όταν... Ναι ρε παιδί μου, θα μπορούσε να τύχει πάλι να ήταν πολύ καλός, αλλά να τύχει μια φάση που ο άνθρωπος... Να αδικήσει κάποιον γιατί δεν το είδε, γιατί το είδε αλλιώς. Αν ψάξουμε τις φάσεις και γίνουμε βαρούχες, θα το κάνουμε και αυτό. Ο Αβρό, εγώ το φάουλ που παίρνει ο Φορτούνης είναι βουτιά έξω από την περιοχή. Δεν υπάρχει επαφή. Ο Αβρό, έχω μια φάση. Αλλά επί της ουσίας δεν υπάρχει. Ο Κίζας κάνει πολύ καλή διαιτησία. Είναι εξαιρετικός. Είναι τέλος πάντων αυτός που πρέπει να είναι για το παιχνίδι το συγκεκριμένο, με υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης. Δεν χάνει φάσεις. Οι δύσκολες που του έρχονται, όπως του Ερίκε, που είναι πολύ ωριακά εκτός περιοχής, τη βλέπει σωστά. Βλέπει δηλαδή το μαρκάρισμα γίνεται στο πόδι που είναι έξω από την περιοχή. Τις κάρτες τις διαχειρίζεται σωστά. Ναι, ναι. Αποφεύγει να δώσει στην αρχή, κάνει παρατηρήσεις, αλλά μόλις βλέπει αλλά μετά πάει σύννεφο. Δίνει εκατέρωθεν. Δίνει εκατέρωθεν. Ένας διαιτητής που είναι καλός, που τον βοηθούν οι παίχτες μέσα στο παιχνίδι και που δεν φοβάται ότι σε περίπτωση που κάνει λάθος. Θα έχει πρόβλημα και υποβάθμιση και κατακρεούργηση κλπ. Δεν θα κάνει και λάθος. Και θα το πάει καλά. Εγώ το βλέπω αλλιώς. Ότι η πίεση είναι σε τεράστια. Οι διαιτητές είναι σε τεράστια πίεση αυτή την περίοδο. Γιατί πρέπει να λειτουργήσουν με διαφορετική λογική. Δηλαδή, ναι, μεν δεν έχουν την πίεση του να ευνοήσουν κάποιον. Ωραία. Αλλά έχουν τα κατάλοιπα του παρελθόντος και έχουν και τη φοβία ότι το νέο καθεστώς θα τους καθαρίσει. Γι' αυτό γίνονται και πολλά λάθη γενικότερα. Δεν έχουν μάθει έτσι αυτοί να παίζουν 50-50. Έχουν μάθει στις εξαρτήσεις. Αλλά χθες ο Κίζας, προφανώς ήταν ξεκάθαρη η οδηγία της και εδώ ότι ό,τι βλέπεις δίνεις και τελειώνει το παραμύθι. Οι βοηθοί δεν δίνουν δικαιώματα να εξαιρέσουμε ένα offside που του χάνει ο Μπαλτά στο τέλος, που δεν παίζει κάποιο ρόλο στον Μπρίγιοβιτς, που είναι και αρκετά πλάγια. Είναι η αλήθεια. Χάνει ένα offside. Ναι, ναι, κοινό. Νομίζω χάνει και ένα ο Τάτσης υπέρ του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο με τον Ασαριφάρ πλάγια πάλι. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, δεν το παρατήρησα πολύ καλά, αλλά στην ώρα της μετάδοσης μου φαίνεται ότι καλύπτεται. Δεν είδα δηλαδή replay. Γενικά δεν δίνουν κανένα δικαίωμα και όπως ξεφωνίζουμε όταν πρέπει, έτσι και πρέπει να τους πούμε μπράβο που κατάφεραν να βγάλουν εις πέρας μια πολύ δύσκολη αποστολή. Ένα παιχνίδι υψηλής έντασης, σκληρό. Που οι δύο ομάδες τέλος πάντων προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν όλους τους τρόπους για να κερδίσουν το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είχε τεράστιο εκνευρισμό με τον Ποτία, εκεί ήταν λίγο ελαστικός ο Κίζας. Θα πω του βγάλει μια κάρτα δηλαδή. Εντάξει. Ήταν λίγο ελαστικός, ήταν προκλητικός ο Ποτία όλη την ώρα. Όλη την ώρα και για φάσεις που κανονικά δηλαδή πήγε διαμαρτυρήθηκε για χέρι στον Πρίγιοβιτς σε ένα κόρνερ που βρήκε μπάλα στην κοιλιά του ή στο γόνατό του κάπου εκεί τέλος πάντων. Και έφυγε από την άλλη πλευρά ενώ δεν έχει οπτική να διαμαρτυρηθεί. Εκεί του βγάζει κάρτα. Βλέπεις, το κάνει για να σε πιέσει. Τέλος πάντων, ο Κίζας είχε καθαρό μυαλό. Έδειξε ότι είναι καλός διαιτητής, δηλαδή το ψηλό έχει. Τώρα, είμαστε 7 αγωνιστικές πριν από το τέλος. Ναι. Αν κερδίσει σήμερα ο Πανιώνιος την ΑΕΚ, καταρχήν δεν είναι μόνο ότι βάζει δύσκολα στον Ολυμπιακό, σαν πίεση ρε παιδί μου, ψυχολογική. Βάζει δύσκολα και στην ΑΕΚ. Γιατί? Εγώ δύσκολα βλέπω Σταύρε ΑΕΚ μες στην πεντάδα. Κάτσε να δούμε. Ή να σου το πω αλλιώς, δύσκολα βλέπω και τους δύο μες στην πεντάδα. Εγώ δηλαδή και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Ακόμα και εμείς
στο λέω τώρα έτσι άνετα, λόγω της χθεσινής νίκης του ΠΑΟΚ. Διότι μέχρι την Κυριακή το απόγευμα ο ΠΑΟΚ ήταν ένα βαθμό κάτω από τον Παναθηναϊκό. Και τον είχε στην έδρα του που κανείς δεν μου λέει ότι είναι ένα παιχνίδι που ξεκινάει από τον Άσο. Καλά, σε έχει πέσει. Γιατί είναι ντέρμπι. Εντάξει, όλοι το βλέπουμε έτσι, αλλά σου λέω. 51. Πανιώνες με ένα παιχνίδι λιγότερο, 44. ΠΑΟΚ 43. Παναθηναϊκός 41. Ξάνθη 39. Τρεις παραπάνω. ΑΕΚ 36. Ωραία. Ναι. Και έχουμε και λέμε. Αν δεν κερδίσει σήμερα η ΑΕΚ, μένει έκτη. Υποδέχεται τον ΠΑΟΚ που θέλει το παιχνίδι. Εντάξει. Και να την κερδίσει, μετά δεν έχει το πρόγραμμα που έχει η Ξάνθη. Αλλά δεν ξέρω η Ξάνθη αν θέλει να πάει. Γιατί να μην θέλει. Γιατί να μην θέλει. Θέλει να βγει. Και ο Πλατανιάς και ο Ατρόμητος είναι από πίσω με 35. Τι έγινε εδώ, ρε, δεν το έχουμε. Όχι, άστο αναλυτικά, άμα πήγαινε. Δεν πήγε. Πήγε εσύ, αλλά δεν πήγε. Τώρα το αποφάσισε να πάει. Τώρα που πήγε. 23η αγωνιστική είπαμε Πανιώνιος. Πάμε παρακάτω. 24η αγωνιστική. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Πού το είναι. ΑΕΚ ΠΑΟΚ και ο Ξάνθη παίζει. Πανιώνιος Λάρισα. Στην Κέρκυρα. Τρεις βαθμούς. Στην Κέρκυρα η Ξάνθη. Πανιώνιος Λάρισα. Τρεις βαθμούς ακόμη ο Πανιώνιος. 25η. Βέρεια ΑΟΚ. ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Ατρόμητος ΑΕΚ. Γι' αυτό σου λέει πολύ δύσκολο πρόγραμμα η ΑΕΚ. 26η. Και πρέπει να στρώνει σε κάποια φάση. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, τι στρώνει. Στο τέλος μπορεί να στρώνει. Έχει 4 αγωνιστικές. 26η. Και ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολο πρόγραμμα. Να ξέρεις. Πλατανιάς ΑΕΚ. Εδώ είναι που τους περίμεναν αυτοί. Θέλαν να πάρουν κάτι χθες από την Ξάνθη για να τους περιμένουν εκεί, στην έδρα τους. 28η. Και τους έχουν πολλά. ΑΕΚ και έκαιρα. Εντάξει. Αυτό είναι. 21η. Εδώ στρώνει, Λεβαδιακός ΑΕΚ. Λεβαδιακός ΑΕΚ τι στρώνει, άμα κομπότης κινδυνεύει, πώς στρώνει, Άκη μου. Και πήγαινε 30. Πας για έναν ΑΕΚ. Για πες μου εσύ, τι πρόγραμμα έχει η ΑΕΚ. Ξέρεις πού θα εξαρτηθεί. Αν. Αν θέλει Ξάνη να μπει στα πλήρια. Αν ο Λεβαδιακός τώρα είναι σφιχτός, εκείνη την εποχή, αν τα Γιάννενα διεκδικούν πεντάδα που είναι δύσκολο. Εννοείται, ρε φιλέ, γι' αυτό σου λέω, είναι πολύ δύσκολο. Ναι, έχουν θεματάκια. Χριστό. Μπορείς να πεις τα παιδιά ότι είχε ένα καφενείο εδώ στη γωνία να πάνε να. Στο Via Sofou πηγαίνετε. Ναι, ναι, που είναι και δικό σας μαγαζί. Ωραία. Ο Χρήστος λέει ότι πρέπει να κάνουμε διάλειμμα γιατί έχουμε και αναγγελία ώρα από τα πούμε τους χορηγούς μας. Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό. Στο 2311-241-508 καλείτε. Βγάζετε την άκρη σας. Με τις ανακοινήσεις υψηλών προδιαγραφών. Η αναδομό είναι εκεί με τα καλύτερα υλικά, τα σύγχρονα υλικά, τα οικολογικά υλικά. Ωραία. Για να δώσουν μια άλλη όψη στο χώρο σας, είτε είναι σπίτι, είτε είναι επιχείρηση, είτε είναι μπαρ, είτε είναι κλαμπ, είτε είναι γκαρσονιέρα για να κάνετε καβάτσες γιατί είστε παντρεμένοι, θλιβεροί, που ψάχνετε διέξοδο σε άλλα μέρη. Καλά τα λέω. Καλά μας κράζει. Ναι. Αναδομό.pavlanakinesi.gr μπορείτε να μπείτε για να δείτε τις δουλειές που κάνει η Αναδομό Αγία Σοφίας 18. Και ο Μπειρατής στην πρώτη ώρα, σήμερα είναι Δευτέρα. Καλά, χθες έγινε χαμός εκεί πέρα με, με το παιχνίδι. Εντάξει, ναι. Είναι βραδιά που και μετά το μάτς πίνεις πολλές μπύρες. Και γενικά πίνεις, καταναλώνεις πολύ αλκοόλ. Και κάνανε εκεί τα παιδιά ωραία κατάσταση και με οθόνες. Και με πολύ ωραία σουβλάκια που πίνανε από το σουβλάκι. Ναι, σουβλάκι πάρτι ήταν. Σήμερα είναι όμως British Mondays. Ο Πασχάλης Καζεπόπουλος επιλέγει μουσικές και η Brew Dog από Βαρέλι είναι 2-1. Πίνετε 2 μπύρες και σας έχετε η τρίτη κερασμένη μόνο εκεί στη Διογένου 17 στην Κάτω Τούμπα. Έτσι θα πάμε σε διάλειμμα. Θα τα μαζέψουμε, θα μιλήσουμε κι άλλο για το παιχνίδι γιατί πραγματικά η άποψη του Σταύρου μετέδωσε και το μάτς χθες live. Έγιναν πολλά, έκανε δηλώσεις ο Σαββίδης, κάναν δηλώσεις ποδοσφαιριστές που ήταν πρωταγωνιστές. Είπε σπουδαία πράγματα και σοφά και ο προπονητής του Ολυμπιακού, αλλά και από εκεί, από την πλευρά του Ολυμπιακού, βγαίνει πολύ ρεπορτάζ. Και επίσης, μην ξεχνάτε ότι ήταν ένα Σαββατοκύριακο όπου ο ΠΑΟΚ έχασε μόνο στο Πόλο και από τα ομαδικά αθλήματα που παίζονται σε υψηλό επίπεδο. Και βέβαια, αυτό έχει δημιουργήσει μια ακόμη θετική άβρα όσον αφορά την πορεία του ΠΑΟΚ. Πάμε να κάνουμε πρώτο διάλειμμα. Επιστρέφουμε και συνεχίζουμε. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να είναι εδώ και ο Δημήτρης να μας πει τη δική του ματιά στο χθεσινό ντέρμπι. Σε πολύ λίγο μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Πω πω ρε φίλε, τριανδρία ρε, τριανδρία, έτσι είναι αυτά.
Επιστρέψαμε και με. Κάτσε τη θεσούλα στη ζέστα, ένα αγοράκι μου. Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Έλα, αγοράκι μου. Ναι. Η κεντρική, η βασική καρέκλα. Θα με πεθάνετε, ρε, θα με πεθάνετε. Θα το έχετε κρίμα στο λαιμό σας το παρατάτε. Δηλαδή, έλα, θα το έχετε βάρος, συνείδησή σας. Εμείς θέμε που πίνεις πολύ, ρε. Άκου τι μου είπε. Άκου τι μου είπε. Κόψ' το. Εντάξει, ξέρω, είναι δύσκολο όταν είσαι πάω. Να σου πω κάτι. Εγώ όταν έκανα εξετάσεις, το μόνο πρόβλημα που δεν είχα ήταν στο σηκώτη. Γιατί είχε αναπτύξει αμυντικούς μηχανισμούς στο σηκώτη. Λοιπόν, προχωράμε. Μετά από ένα μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, γιατί ακουγόμαστε κάπως. Πλησίασε λίγο. Πώς έκανε πήγες στον Ολυμπιακό μια βούλτα. Τώρα που ξεκινήσαμε να τα δούμε όλα εσύ. Καλό είναι να βλέπεις τι γίνεται, πού και πού. Είμαστε 15-17 λεπτά πριν τη μία. Δευτέρα, όπου κυριαρχεί το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και ό,τι συνέβη. Τα παρεπόμενα, οι δηλώσεις πρωταγωνιστών, προπονητών. Του Ιβάν Σαββίδη, βεβαίως. Εκεί είχαμε μείνει, είχαμε λίγο καβλαντήσει γιατί εντάξει, πρέπει και λίγο να το ευχαριστηθούμε στο πρώτο μισάρο και σε περιμέναμε για να αναλύσουμε. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος εντάξει, σε όλα τα αθλήματα μιλάμε, πήγε καλά. Έτσι. Δηλαδή, κέρδισε στο μπάσκετ. Ναι. Κέρδισε νωρίς το βόλεϊ την Παρασκευή. Ναι. Χάντμπολ. Μεγάλη νίκη και στο χάντμπολ. Να ηρεμήσει λίγο η ομάδα για να μπει στην τελική φάση προς το φινάλε. Και με καλή κερκίδα εκτός έδρας. Πάω. Πολύ ωραία. Γυναικείο ποδόσφαιρο, καλά. Εντάξει, σε λίγο δεν θα παίρνει κανένα κλικ το γυναικείο ποδόσφαιρο. Θα βάζουμε παλιά ρεπορτάζ. Δηλαδή, το να πάει κάποιο να μάθει τι έγινε. Πάω. Κάπως έτσι θα υπάρχει. Και ναι. Χάσαμε μόνο στον Πούλο. Ήταν μια καλή Σαββατό. Καλό διήμερο, καλό τριήμερο. Εντάξει, φαντάσου τι έρχεται πράγμα. Από εδώ και πέρα. Για το ποδόσφαιρο που θα έχει μόνο μεγάλα μάτς. Ναι. Έτσι δηλαδή πρωτάθλημα Παναθηναϊκό ΑΕΚ είναι τελική play-off. Αλλά και με τελική βόλεϊ στην έδρα μας. Πώς το λένε, Final Four. Handball, κυπέλου και handball και βόλεϊ. Στην έδρα μας επίσης. Στην έδρα μας. Χαμός θα γίνει. Ωραία πράγματα. Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος θα πάει σε ρί. Ναι, έτσι υπάρχει και η φράση. Το Μάιο θα είμαστε καλά. Την έχει πει ένας. Όχι, ρε, μην το λες αυτό το πράγμα. Μην το λες, ρε. Μην το λες. Κάντο, άλλαξε μήνα. Α, μήπως επειδή. Για να μην παρεξηγείτε, μωρέ. Χάσαμε πολλές εβδομάδες με τα σταμάτα ξεκίνα το πρωτάθλημα. Να πάει Ιούνιο πλέον. Κάποτε έτσι δεν λέγαμε. Τον Ιούνιο θα είμαστε καλά. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα 100 Ιουνίου, ρε φίλε. Έγινε η απονομή. Φέτος πρωτάθλημα. Το 85. Δεν παίρνει πρωτάθλημα φέτος. Πού το ξέρει, γιατί δεν παίρνει. 7 αγωνιστικές, βάλτε κάτω να δει τι μάτς έχει να παίξει ο Ολυμπιακός. Πουθενά δεν περνάει εύκολα. Άκουμε τι σε λέω εγώ. Ολυμπιακός θα κερδίσει τα Γιάννα μέσα στην έδρα του. Αυτό ο Ολυμπιακός. Μεγάλη ομάδα. Με το φόβο μόνο που προκαλεί θα. Θα κερδίσει τον Πανετολικό τελευταία αγωνιστική με στον Πανετολικό ή θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό. 10 βαθμούς. Γιατί θα κερδίσει τους πάντες. Εννοείται, ρε φίλε. Πώς τρένο θα περάσει. Όχι, χθες τους κερδίσεις. Τρένο. Όχι, καλύτερα. Γι' αυτό σου λέω. Ο προπονητής τα είδε. Θα τα διορθώσει. Σήμερα κανονικά έπρεπε λαϊκά δικαστήρια να κάνουμε, αλλά τους έσωσε το αποτέλεσμα. Θα έχουμε μερικούς φίλους οι οποίοι θα μείνουν μόνο στα στραβά. Εντάξει, να κάνουμε. Και αυτά είναι καλό να τα εντοπίσει. Αλλά όχι μόνο τα στραβά. Όταν κερδίζει τον Ολυμπιακό 2-0, πει και τα στραβά, πει και τα καλά. Τα καλά θα πεις και μετά τα στραβά. Δεν δέχτηκες φάση. Έκανες 4-5 μεγάλες ευκαιρίες. Μία ασίστ την έδωσες. Εντάξει, είχες ένα, έδωσε ένα βάτζο. Αν δεν το εκμεταλλεύτηκαν. Τι άλλο καλό. Άλλο καλό. Πάθος κάποια στιγμή. Εντάξει, λέω, αυτό το πάθος ότι τα ακούω. Ναι. Λες και γυρίζουμε καμιά τσόντα. Και ο 12ος παίκτης ήταν εκεί. Πάθος πρέπει να έχεις σε όλα τα παιχνίδια. Έωξε τη Λίβερπουλ που κερδίζει μόνο τους μεγάλους. Λέει ο Κλόπ έχει λέει, μόνο μία ήττα στα 17 μάτς με τους μεγάλους που έχει δώσει από πέρυσι. Είδες που δεν αρκεί αυτό. Δεν αρκεί όμως κύριε Κλόπ. Ο ΠΑΟΚ είναι λίγο του αντίστροφου. Δυσκολεύεται με τους μεγάλους. Αλλά έτσι ήταν και ο Σάντος κάποτε. Ο δάσκαλος που πρώτος έβαλε τον Κοντρέρας στα μπακ πλάγια. Δεξιμπακ. Α, μπράβο. Καλά και σέντερ φορ. Για να μπει και ο Κρέσπο στα πλάγια μπακ και να δες καλύτερα την άμυνα και τα στημένα κτλ. Μια χαρά οδηγός για τη συνέχεια ήταν αυτός. Στα στημένα, ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ ήταν ο Πρίγκιπας. Ναι. Άκουσα και αυτό μερικές μέρες πριν, γιατί ο ψηλός δεν μαρκάρει παίχτη. Γιατί ο ψηλός, παιδιά, είναι center for. Δεν είναι για να μαρκάρει, δεν το ξέρει. Είναι για να μπει στο πρώτο δοκάρι ελεύθερος παίχτης. Ναι. Εντάξει, πήγανε και φάσεις επάνω του. Τις, Όχι, έχει πολλούς κομπίνους ο Ολυμπιακός πρώτο δοκάρι. Είναι να διαβάσει τα στημένα του. Στην Οσμαλή Σπορ έτσι το βάζει. Έχει καλά στημένα γενικώς τα τελευταία χρόνια. Γιατί μια μεγάλη ομάδα επιβάλλεται να έχει καλά στημένα.
Και σε άμυνα και σε επίθεση. Μια οποιαδήποτε ομάδα έχει, πρέπει να βάζει στημένα. Έδωσε 2-3 στημένα και στο πρώτο ημίχρονο. Δεν έχει καθαρό μυαλό. Του έδωσε λίγο. Εντάξει. Κάποια φάουλ που ήταν αχρέαστα. Τα δίνει, αλλά μετά είναι και πώ τα αντιμετωπίζει. Το πάω χθε και στην επίθεση έβγαλε φάσει και του Βαρέλα κτλ. Και στην άμυνα δεν δέχτηκε φάσει από τα στημένα του Ολυμπιακού. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα τη χθεσινή βραδιά. Γιατί επαναλαμβάνουμε, μην υπερβάλλουμε κιόλα. Δεν έχει και πάρα πολλά θετικά η εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Δεν έχει κορυφαίο που θα πω. Ο Σάχοφ έκανε Σάχοφ καλό παιχνίδι. Μέχρι το... Πού, ρε, μέχρι το 30 δεν υπάρχει μέσα στο γήπεδο. Υπάρχει Σάχοφ. Ούτε ΠΑΟΚ, ούτε ΠΑΟΚ υπάρχει. Αυτό σου λέω. Δεν υπήρχαν τα χαφ του ΠΑΟΚ γενικότερα στο πρωτομήχρονο. Μία ενέργεια του Σάχοφ είναι που βγάζει τον Ουάρτα μόνο. Αυτή είναι. Ούτε Τσίμινο υπάρχει, ούτε Ουάρτα υπάρχει. Λάθος ο Σάχοφ. Ναι. Ακόμα και σε αυτό το μάτς δεν έχει λάθος. Οι τοποθετήσεις του όμως δεν ήταν καλές. Εντάξει. Εντάξει, μετά ανέβηκε πολύ ρε φίλε. Ναι. Τον έκατσε και τον γκολ. Καλά. Στο πρώτο ημίχρονο τα χαφ μας δεν υπάρχουν. Έχω πολλά χρόνια να δω τέτοιο πανηγυρισμό γκολ στον ΠΑΟΚ. Έχω τουλάχιστον μια τριετία, τετραετία. Σε παρακολουθεί γιατί είναι ο Σάχοφ. Ναι, ρε φίλε. Όχι μόνο. Τα πανηγύρισε πολύ υποτονικά. Δηλαδή στη Φλωρεντία έβαλε γκολ και ήταν σαν να ήταν στην προπόνηση. Άνα, μπράβο. Σαν να έπαιζε στη Φλωρεντίνα. Το είχα πει κάποια στιγμή. Λέω σαν να έπαιζε στη Φλωρεντίνα παλιά. Και δεν ήθελε να το πανηγυρίσει, μην τον παρεξηγήσει. Και άλλα που έβαλε, 2-3 δεν τα πανηγύρισε. Ναι, δεν είναι. Τώρα μπαίνει. Τώρα μπαίνει, ρε, εσύ. Μπαίνει. Να και βλέπει τώρα του κάτσε η φάση και κάνει μια δήλωση που αν την κάνει πριν 15 μέρες θα τον κράζει όλη. Όλη η κερκίδα θα τον κράζει. Λέει δεν θα μπορούσα να κάνω καλύτερη επιλογή από τον ΠΑΟΚ. Άμα το πει αυτό 15 μέρες πριν θα το πούνε όλοι. Βέβαια, εννοείται. Ήρθε εδώ, παίρνει ένα κάρο λεφτά. Είσαι μέτριος. Κατάλαβες. Τώρα όμως που το λέει. Ισχύει αυτό για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Το ξέρουν όλοι. Ναι, ότι και κάνανε. Συγκρίνουν εκεί που ήταν. Βέβαια, εννοείται. Άλλοι που φεύγουν, συγκρίνουν που πάνε. Βεβαίως είναι βασικά. Και ζουν κιόλα στο σήμερα και συγκρίνουν. Δηλαδή έχουν αίσθηση αυτού που ζουν. Δεν είναι ότι έλα σε εμάς και θα είσαι καλά. Ήδη είναι καλά. Η μέρα καθυστέρησης. Δεν το συζητάω. Όλοι στα πόδια τους. Όλοι παντού. Ναι. Σε όλη την πόλη. Στα ξενοδοχεία. Στην προπόνηση. Για που κάνουν αποθεραπείες. Τι να λέμε τώρα, εντάξει. Δεν μπορούν να τολμήσουν να πούν κάτι για τον Αυτή η δήλωση του Σάχοφ είναι και οδηγός, τουλάχιστον για την κατάσταση που επικρατεί εσωτερικά, όσον αφορά το επίπεδο που είναι ευχαριστημένοι οι παίχτες από την ομάδα. Γι' αυτό λέμε ότι όταν φεύγει ένας παίχτης, είναι καλό να είναι φίλος, να φεύγει σωστά, να μην τον απαξιώνεις και να κάνει δηλώσεις όπως κάνει ο Μακ, ο οποίος κάθε Κυριακή στέλνει ευχές, παρακολουθεί, είναι οπαδός του ΠΑΟΚ, εύχεται. Ποστάρει γενικά στο social media. Ναι. Δηλαδή, σκέψου τώρα ότι οι καινούργοι οπαδοί εκεί μπορεί να βλέπουν το προφίλ του και να λένε ποιος είναι αυτός ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, τι του κάνει και είναι τόσο πια. Γιατί δεν θα μεταφέρει αυτά που έζησε 20 άτομα, όχι 20. 20 συμπαίκτες εκεί, 20 φίλους της Εθνικής Σλοβακίας, άλλους 20 στην Ιρενβέργη. Έτσι τα μαθαίνουν μάνατζερ, τα μαθαίνουν. Τεχνική διευθυντές, έτσι δημιουργήσει ένα λοιπόν, προφίλ. Από το χθεσινό παιχνίδι, αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε κάποια σπουδαία ομάδα. Έτσι. Το λέγαμε και πριν, δεν έχει τίποτα σχεδόν Ολυμπιακός. Του έχει μείνει μόνο μια άβρα πρωταθλητή, την οποία εκμεταλλεύεται ψυχολογικά, την επιβάλλει μερικές φορές αντιπάλους, σε βοηθούς κτλ. Αλλά ποιοτικά δεν έχει κάτι ο Ολυμπιακός. Πραγματικά ελάχιστα πράγματα. Δεν μπορείς τώρα να είσαι Ολυμπιακός και να στηρίζεσαι στο Ρέτσο. Δεν γίνεται. Είναι ντροπή. Όσο και αν το παλικάρι έχει κάποιες προοπτικές, θα έρθει στην Τούμπα και θα εκτεθεί. Δεν γίνεται. Γιατί εκείνα τα Pokémon που έχουν στις πλευρές δεν εκτέθηκαν. Ναι, αυτοί είναι πιο έμπειροι. Εδώ λέμε ότι αυτοί προβάλλουν το ότι προχωράνε με το Ρέτσο και τον Ανδρούτσο και τον Μανθάτη. Επειδή έχουν μερικές καλές εμφανίσεις σε πιο αδύναμα παιχνίδια. Αυτός είναι πλέον Ολυμπιακός. Δεν έχει κάτι άλλο. Τα είπε πάρα πολύ καλά ο Μπέντο και γι' αυτό δέχεται επιθέσεις σήμερα από παντού, από όλες τις ερυθρόλευκες πλευρές. Δέχεται επιθέσεις ο Μπέντο. Επειδή είπε την αλήθεια. Βεβαίως το είπε τρεις φορές. Η αλήθεια ήταν λίγο επαναληπτική. Είπε τρεις φορές ότι αποδυναμωθήκαμε και άλλη μία ότι ο ΠΑΟΚ ενισχύθηκε. Πόνεσε πάρα πολύ. Δεν θέλουν να το βλέπουν. Δεν θέλουν κανείς να πειράζει την ΠΑΕ Ολυμπιακός που πούλησε τους καλύτερους παίχτες τον Ιανουάριο. Τον Ιανουάριο, από το καλοκαίρι. Ναι. Έτσι όπως το έθεσε, επειδή ο ΠΑΟΚ ξανασυνάντησε τον Ολυμπιακό μες στο Καραϊσκάκη και έπρεπε ο ΠΑΟΚ να κερδίσει το παιχνίδι, είναι και όλη η αλήθεια του χθεσινού αποτελέσματος. Δηλαδή αυτό που άλλαξε από το 2-1 που είχε καταφέρει με τα ψέματα ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι. Με το Μιλιβόγεβιτς. Μια φάση του Μιλιβόγεβιτς εκεί στο 80 φεύγα. Λοιπόν, που το μάτς έπρεπε να είναι 1-3. Και το κλάδεμα του δεν μπόρεσε να το κάνει χθες. Και τον γκολ που έβαλε. Γιατί πράγματι το ότι δεν αποβλήθηκε και ήταν μετά σκόρα. Ο μισός Ολυμπιακός. Πράγματι. Είναι καλός παίκτης.
Έχει δίκιο ο Ίβιτς που λέει ότι ειδικά μετά από αυτό το μάτς ο ΠΑΟΚ μπορεί να το εκμεταλλευτεί και οι παίκτες του να το εκμεταλλευτεί για να ανέβει σε αυτοπεποίθηση, να ξαναβρει την αυτοπεποίθησή του, να το εκμεταλλευτούν και όλοι οι παίκτες του που χθες κέρδισαν και σε εμπειρίες. Τι σημαίνει ΠΑΟΚ, τι σημαίνει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, τι σημαίνει Τούμπα που φλέγεται. Δεν τα ξέρουν, δεν τα έχουν ξαναζήσει, μαθαίνουν. Και επειδή το λέει πολλές φορές ο Ίβιτς, έχει δίκιο όμως που το λέει. Τι? Μην ξεχνάτε ότι έχουμε πολλούς νέους παίκτες. Ακούγεται σαν δικαιολογία, αλλά έχει δίκιο. Βέβαια, ο παίκτης του Γενάρη, μέχρι να καταλάβει που βρίσκεται, είναι, θέλει είναι... ένα δίμηνο. Εννοεί τους προηγούμενους. Και τους προηγούμενους εννοεί. Και τον Σάχοφ και τον Κρέσπο. Ναι, χθες παίζουν 3 στους 11, είναι καινούργιο Γενάρη. Και σκέφτομαι ώρες-ώρες, έτσι όπως το λέει, γιατί έχει δίκιο. Μην τυχόν σε κάποιο σημείο δεν πρέπει να μπει πολύ ψηλά ο πύχης για φέτος. Και κύπελο και Champions League και... Φιλέ, αυτό το πράγμα όχι, είναι γιατί μαλώνουμε εμείς από το καλοκαίρι. Δεν έπρεπε να αλλάξει πολύ η ομάδα. Τώρα το άλλαξε. Λέει, άλλαξε. Γιατί άλλαξε. Άλλαξε. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Και άλλαξε και δεν ολοκληρώθηκε. Ναι. Δηλαδή, άντε τουλάχιστον να ολοκληρώνονταν. Έχει πει δηλαδή, αυτό το λέει συνέχεια και τις προάλλες είπε ότι αυτή είναι και η στόχη μας. Έτσι τους έθεσε εκείνος ξεκάθαρα. Κύπελο, κοντά στον Ολυμπιακό. Λέει, καταδικασμένος σε τώρα να το κάνεις. Είσαι μήπως καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Δεν συμβαδίζουν. Τι εννοείς? Μήπως δεν συμβαδίζουν? Δεν, το κύπελο είναι δύο παιχνίδια. Τι δεν συμβαδίζει? Μετά είναι ο τελικός. Ότι έχει πολλούς που δεν ξέρουν ακόμα τι γίνεται εδώ και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Οι άλλοι τι έχουν, δεν έχουν καινούριους πολλούς? Οι άλλοι τι έχουν? Δεν έχουν πολλούς καινούριους οι άλλοι. Ναι. Δεν κατάλαβα. Αυτό το σώζει λίγο. Ότι στη σύγκριση δηλαδή επάνω και οι άλλοι πράγματι. Και ο Παναθηναϊκός έχει άλλη κατάσταση πλέον. Εντελώς. Η ΑΕΚ. Έχει και ποιότητα ελάχιστη, αλλά και πολλούς που είναι. Εντάξει, λίγα πράγματα. Ναι. Εκεί επάνω στη σύγκριση λες ότι έστω και έτσι. Μα έτσι πρέπει να σκέφτεσαι. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτοκτονήσει φέτος. Έχει αυτοκτονήσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Σήμερα θα μπορούσαμε να μιλάμε με πολύ διαφορετικό αέρα. Ας γυρίσει ο κοντός τώρα εκεί πέρα στο 6. Είσαι κοντός. Κάνεις διαπέστηκε. 1,80 είναι. Τι 1,80 είναι, σαν τον Παρασκευαρίδη μας είναι 77. Σαν τον Κούγια. Σαν τον Κούγια λέει. Στην ΑΕΚ γράφει φίλος, επικοινωνείτε μηνυματικά, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο πέτρα. Γιατί φοράς ακουστικά άμα ακούς κάπως, γάλτα ρε, εγώ γιατί δεν βάζω. Μήπως σε πιέζει λόγω Στην ΑΕΚ τρέμουν, τώρα ακούω καλύτερα. Και φαίνεται από το πρωτοσέλιδο της ώρας. Τι γράφει? Ο Ολυμπιακός πάντα είχε έφεση στα στημένα πάσης φύσεως. Ο Σάχοφ μας αλλάζει από μεικτή χόμπιτ. Ναι. Χθες δεν ήμασταν κοντζί. Μα ο Σάχοφ τα περισσότερα παιχνίδια τα παίρνει για αυτόν τον λόγο. Ναι, ναι. Και για το ξύλο αλλά και για το ύψος. Εντάξει. Δηλαδή χθες για μένα τέτοιαζε περισσότερο χαρί στο παιχνίδι. Τώρα που επιστρέφει όμως ο Κάνιας. Το επιστρέφει αν ο Κάνιας. Ραδιο... Δεν έχει θέση ο Σάχος. Ναι. Είσαι σίγουρος? Αν πάει στο 10 μόνο. Δεν έχει πάει ποτέ. Εμένα, εγώ ένα... θα ήθελα να το δω βασικά. Ναι. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Τώρα που είναι ανεβασμένος. Χθες κάνει 2-3 μπαλιές πολύ ωραίες. Εμία στον Ουάρντα ειδικά. Έχει κάνει και 2-3 άλλες έξυπνες. Είναι και έκπληξη αυτό που γίνεται με τον Ουάρντα. Δεν το περιμέναμε. Να λες, κερδίσει τόσο γρήγορα την εμπιστοσύνη του προπονητή. Μάλλον έχει χάσει την εμπιστοσύνη του προπονητή στους άλλους. Αυτό γίνεται μάλλον. Τον εμπιστεύεται πάρα πολύ σε διαφορετικές θέσεις. Έχει τη δυνατότητα να παίξει και στον άξονα και πλάγια, ρε Δημήτρη. Αλλαγές μέσα στο παιχνίδι γίνονται πάντα. Χθες σε κάποια φάση πάει δεξιά για να δει ο τζάλμα στο κέντρο, στον άξονα. Δεν το περιμέναμε. Ότι θα πάρει ο Άρντα έτσι γρήγορα τόσο ενεργό ρόλο στον ΠΑΟΚ. Δεν το περιμέναμε. Άρα το κερδίζει και τα καταφέρνει, βγάζει ενέργεια, κάνει και τα λάθη του. Okay. Άρα... Έχει καλά στημένα. Άρα στείλεται σιγά σιγά και η ομάδα της επόμενης σεζόν. Διότι όταν είναι οι τρεις των μεταγραφών του Ιανουαρίου είναι βασικοί και είναι άξονες της νίκης της χθεσινής. Άμα που ξεκινήσουμε βασικό τον Ουάρντα του χρόνου, θα κύριε πάω φίλε, να ζωστώ με βόμβες, θα τους ανατινάξω όλους μαζί. Ρε φίλε, μακάρι να έχεις καλύτερη επιλογή. Άμα δεν μου φέρουν δεκάρι. Ναι, ρε εσύ, κοίταξε. Πάλι τώρα... δεκάρι θα σου φέρουν. Εννοείται ότι πρέπει να μου φέρουν δεκάρι, γιατί έχω. Άμα το πας έτσι, πρέπει να φέρουν τερματοφύλακα, στόπερ, αριστερό μπακ και άλλο εξάρι. Και δεκάρι και. Αλλά και άλλο εξάρι είναι. Πώς θα γίνει τώρα? Πάλι 7. Κάτσε, ρε, περίμενε. Μιλάμε για παίκτες πρώτης γραμμής. Ναι. Θα αποφασίσουν και το θέλουν τερματοφύλακα άλλο. Ναι. Ωραία. Ένα το κρατούμενο. Ένα στόπερ θα χρειαστούν. Ναι, δύο. Όχι.
2-2. Ένα δεν, τέρμα. Δεν είπα τέρμα. Δεν είπες. Δεν είπα θα τέρμα. Αποφασίσουν αν θα. Θα αποφασίσουν, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, ρε φίλε. Πες τη γνώμη σου. Τη γνώμη μου, άμα κάνει ο Γλύκος κανένα δυο ακόμα. Μπορεί να πάω εγώ να ζωστώ με βόμβες, δηλαδή, να αγκαλιαστούμε. Ωραία. Στόπερ σίγουρα. Ναι. Εντάξει. Backup του Κάνιας σίγουρα. Ναι. Δύο. Τρεις. Δύο είπα, ρε. Ναι. Οχτάρι τρεις. Ναι. Και δεκάρι. Δεκάρι τέσσερις. Ναι, ναι. Εξτρέμ πέντε. Ναι, ναι. Χαρά είσαι. Αριστερό μπακ, καλά είσαι. Ας φέρω τον Γιαννούλη, τι τον βάζω να παίζει εκεί. Τον Βεργιανίδη. Τι. Μπακ είναι, ρε Μίτσο. Μπακ είναι. Ο άξονας μου θέλω να βελτιωθεί. Άρα πάλι με αυτά και με αυτά. Πάλι μισή εντεκάδα έβαλες. Πέντε. Τι λίγη είναι. Δεν έβαλα εντεκάδα από τα πόλα το στόπερ. Και ούτε το εξάρι. Γιατί να με βάλει. Κατά ανάγκη. Γιατί να με βάλει. Να βάλει. Και ένα μεγάλο στόπερ. Να βάλει. Εγώ βλέπω αυτού που παίζουν πάντω. Παιδιά οι οποίοι έχουν τουλάχιστον άλλη μία εξαιρετική χρονιά μπροστά του. Άμα όπω. Βρεόλοι λογικά πρέπει να εγκληματιστούν. Έχουν όλοι, μια βαρέα, μεγαλύτερη ομοιογένεια. Βέβαια. Πολλά παραπάνω περιμένεις. Από το Μάτος, πολύ μεγαλύτερη σιγουριά. Έχει κάνει πολλά, αλλά θες. Βελτίωση. Αμυντικά έχει κάνει πολλά. Ο Κρέσπο όλο και ανεβαίνει. Λογικό. Ο Κρέσπο είναι εργαλείο, άστα. Ο Ερίκε ψάχνεται ακόμα. Σωστά είπε ένας φίλος νωρίτερα. Δεν έχει κάνει 90 λεπτό. Καλό 90 λεπτό. Μέσα έξω, πρόβλημα αυτό, κάρτες. Ψάχνεται. Λοιπόν, αυτά όμως είναι, έχουμε καιρό. Είπαμε ότι έχει πάρα πολλά μάτς και δύσκολα παιχνίδια από εδώ και πέρα. Το επόμενο είναι ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Αλλά είναι ένα ΑΕΚ ΠΑΟΚ Κυριακή βράδυ με 6 μέρες γεμάτες του ΠΑΟΚ να το δουλέψει. Με τον Κάνιας να επιστρέφει. Με αυτοπεποίθηση καλύτερη. Έχει όλες τις προοπτικές. Και τον αντίπαλο πιεσμένο. Γιατί? Δες τη βαθμολογία. Τη βλέπαμε πριν όταν έλειπες. Και το πρόγραμμα της ΑΕΚ. Εδώ και καιρό είναι. Καλά πάει. Άμα δεν κερδίσει η ΑΕΚ σήμερα, σφίγγει απελπιστικά. Άμα δεν κερδίσει σήμερα. Εντάξει εσύ. Είναι τρεις βαθμούς που δεν την Ξάνθη. Ρε. Η Ξάνθη θα κάνει, σερί. Ή θα κάνει η ΑΕΚ. Τι έχει η ΑΕΚ Ξάνθη. Ρε, έχεις το πρόγραμμα της ΑΕΚ. Αυτό βλέπαμε πριν. Παναθηναϊκό εγώ έχει. Εγώ το τάμπα για την Παρασκευή έχει. Και δεν με πίστευε. Ρε. Και το είδαμε το πρόγραμμα έχει. Εδώ και δεν είναι πουθενά η ΑΕΚ. Στη Λιβαδιά παίζει πρώτη τελευταία αγωνιστική. Μπορεί να πέφτει η Λιβαδιά. Τελευταία αγωνιστική με στα Γιάννενα. Ατρόμητο έχει. Δεν έχει ούτε ένα εύκολο μάτσια και ένα με τη Λάρισα και δεν θυμάμαι ποιο. Όχι, με τη Λάρισα έπαιξε. Με τη Λάρισα έπαιξε. Τώρα άλλο... τι θα κάνει. Σήμερα. Τώρα τι θα κάνει. Έχει δύο. Γι' αυτό σου λέω. Ένα. Την Κυριακή τι θα κάνει με τον ΠΑΟΚ. Και την περιμένει ο Πλατανιάς. Ο Πλατανιάς ήθελε κάτι να πάρει χθες από την Ξάνθη. Το δικαιούται. Γι' αυτό σου λέω. Και βγάλει πάλι ο άλλος. Αν το έπαιρνε. Θα σου έλεγε, άσε, έχω μέσα στη... Ξάνθη... στην Κρήτη. Ξάνθη είναι η κλασική ομάδα που έχει τερματοφύλακα και φόρ. Και οι άλλοι είναι όλοι συμπροταγωνιστές. Ο τερματοφύλακας βγάζει, ο άλλος βάζει το 0. Ο Γιουνές κάνει εκπληκτική χρονιά. Πέρι τελικές έχουν γκολ αυτοί. Ναι. Μαγκιά τους, μαγκιά τους, βέβαια. Και ο Πάοκ που ήταν με 16 τελικές ένα γκολ, πλέον είναι 1-9. Από τον Μπρίγιοβιτς κυρίως. Το ποσοστό που ήταν και το πιο μεγάλο πρόβλημα της ομάδας. Έχει φτάσει ήδη σε καλύτερα επίπεδα. Έχουν μειωθεί λίγο και οι τελικές. Έχουν μειωθεί και οι τελικές. Λόγω των αγώνων. Αυτό. Λόγω ναι. Συγκεκριμένων αντιπάλων. Ναι. Και για μένα λήψη του Κάνιας. Αυτά τα δύο έχουν αλλάξει την εικόνα του ΠΑΟΚ τελευταία. Περιμένω να επιστρέψει ο Κάνιας να βρούμε κάποια καλύτερη ισορροπία και ένα καλύτερο επιθετικό transition. Να βρούμε δηλαδή πιο ανοργάνωτες τις αντίπαλες άμυνες. Και βέβαια η ομάδα θα χρειαστεί και το φρεσκάρισμα της. Δεν έχει αγώνες τώρα μεσοβδόμαδα. Και θα είναι καταλυτικό αυτό. Για τη διαιτησία, κουβέντα, κανείς. Δεν υπήρχε περίπτωση να διοικηθεί ο ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι. Δεν υπήρχε περίπτωση να δούμε διαιτησία τύπου Παπά. Καμία. Το ξέραμε από πριν, και φυσικά το διαπιστώσαμε. Λίγα λάθη, μοιρασμένα, δύσκολες φάσεις, οριακές και ο διαιτητής και η βοηθή. Στα πιο πολλά πήραν σωστές αποφάσεις. Δεν μιλάει κανείς για διαιτησία. Άλλη μια απόδειξη. Ότι φυσικά και αλλάζουν πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Φυσικά. Τα όποια λάθη γίνονται και είναι αρκετά είπαμε από τους βοηθούς, είναι μοιρασμένα. Μοιρασμένα. Πιο πολλά υπέρ του Ολυμπιακού είναι πάλι. Αλλά έχει και κατά. Έχει και αυτός. Κατά αποφάσεις. Για να φωνάζει, να έχει δουλειά ο Κυρσάβας να ασχολείται. Που δεν μιλάει εδώ και τρία μάτσα. Δεν μιλάει ο Κυρσάβας. Μίλησε στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, τον φάγανε. Τον φάγατε. Δεν τον αφήνουν να μιλήσει. Τίποτα ρε. Τίποτα, ούτε χθες ούτε με τον Πανίνο, τίποτα. Κάντε κάτι, ανακαλέστε όσα γράψετε, να βγαίνει ο Κυρσάβας. Τι κατάσταση είναι αυτή.
αρχίζει να καταλαβαίνουν και αυτοί ότι οι γραφικότητες δεν πιάνουν τόπο. Φυσικά. Τώρα τα όσα δήλωσε ο Σαββίδης είναι δικαίωμά του. Αυτή είναι η στάση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να συμμαχήσει με όσους ήθελαν να ξεβρωμήσει αυτή η κατάσταση. Δεν μπορούσε μόνος του να τα καταφέρει ό,τι έχει καταφέρει ήδη. Γιατί ο ΠΑΟΚ κυρίως και οι υπόλοιποι μετά έχουν καταφέρει πράγματα στο ποδόσφαιρο. Ήδη. Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Δίκαιο ο Σαββίδης να λέει ότι πολλά άλλαξαν από πέρυσι από το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός με τον παπά. Έτσι είναι. Δεν μπορούσε όμως μόνος του να κάνει ό,τι έκανε, να τους φτάσει εδώ που τους έφτασε. Ήθελε και κάποια στηρίγματα. Όλα έχουν ένα όριο όμως. Ναι, δεν γίνεται να βλέπει ο Ιβάν Σαββίδης το Θωμά Μητρόπουλο σε κάθε δημόσια εμφάνιση ενώσεων της ΣΑΕ κτλ. Δεν γίνεται. Μία, δύο, τρεις. Εντάξει. Δεν το αντέχει. Δεν τον πεις ότι έχει άδικο. Το δέχτηκε στην αρχή για μια βοήθεια είναι αυτό. Κάποιες ενώσεις, κάποιους φίλους. Φτάνει. Φτάνει. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Σου λέει, εγώ θέλω να συμμαχήσω με όσους θέλουν καθαρό ποδόσφαιρο. Αυτός δεν μας έχει πείσει για το συγκεκριμένο. Εγώ θέλω να συμμαχήσω με όσους πραγματικά μπορώ να συνεννοηθώ και όχι με αυτούς που για μια άδεια τηλεοπτική με σκίζουν πατόκορφα, λέει για τον Αλαφούζο. Και έχει κάνει και άλλα Αλαφούζους επικοινωνιακά. Με άξονα του Κυριακού. Όλα έχουν ένα timing. Τώρα εκτιμά ότι ήρθε η ώρα να τα βγάλει προς τα έξω. Μπορεί και να κάνει λάθος. Εντάξει, εγώ δεν είμαι της άποψης της δημόσιας τοποθέτησης. Ναι, μπορεί και να έπρεπε να περιμένει λίγο ακόμα. Όχι, ο λόγος είναι απλός. Ότι υπάρχει μια στρατηγική εδώ και μια διετία. Προχωράς με αυτήν, έχεις πάρει τον έλεγχο, δεν υπάρχει λόγος να ανοίξεις μέτωπα. Δεν είναι, ξέρεις, το λαϊκό αίρισμα, το έχει μετά από αυτά που είπε. Αλλά εμένα, εγώ είμαι της ουσίας. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται. Εντάξει, αυτός είναι ο μεγαλομέτωχος, αυτός καθορίζει πολιτική, κρίνεται για αυτό. Τον ακούνε όλοι οι συνεργάτες του. Αυτός τους βάζει σε ένα δρόμο. Τώρα την Κυριακή έχει ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Και θα έχει και πολλά ακόμα. Τέλος, θα δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η επιλογή που κάνει. Είναι αρκετά σημαντική. Α, και γι' αυτό που παρεξηγήθηκε. Εντάξει. Ο γραμμένος είναι δικός μας και ο πρόεδρος της ΕΠΟ θα είναι δικός μας. Εννοεί φυσικά ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο Θεσσαλονικιό συντοπίτης. Το έχει ξαναπεί. Ναι, το προανήγγειλα από πέρυσι 2 Μαρτίου και αυτό ότι ο επόμενος πρόεδρος πρέπει να είναι Θεσσαλονικιός και αυτό στηρίζει ότι ο γραμμένος είναι δικός μας. Είναι Θεσσαλονικιός. Αυτό για όσους παρεξηγήθηκαν από τη συγκεκριμένη ΑΤΑΚΑ. Να ακούσουμε και ώρα και χορηγούς. Πρώτη ώρα με αναδομό η τεχνική εταιρεία έως 6 άτοκες δόσεις για κάθε ανακαίνιση. Με ακρίβεια και συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα. Αναδομό παρόν εκκίνηση.gr. Μας και ο Μπειρατής. Σήμερα Δευτέρα εκεί έχει η βρετανική σκηνή. Οι μουσικές διαλέγει ο Πασχάλης Καζεπόπουλος. Είναι μια πολύ ωραία μέρα για να πιείτε την πυρίτσα σας. Έτσι και αλλιώς η Brew Dog εκεί είναι 2-1 από βαρέλι. Εννοείται ότι έχουμε και οθόνες τηλεόρασης ανοιχτές. Εννοείται ότι έχει και πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον. Στην Διογένους 17 στην κάτω Τούμπα. Όλα αυτά στον Πειρατή που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με και άλλα αθλήματα, με περισσότερη ανάλυση για το ποδόσφαιρο. Και γραμμές. Και γραμμές. Ανοίξουμε και γραμμές. Δεύτερη ώρα στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να επεκταθούμε και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ και στο handball. Δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Λίγα πράγματα. Είπαμε βασικά, η ομάδα μπάσκετ αναχωρεί για την Τενερίφη. Παίζει πολύ μεγάλο παιχνίδι, αλλά και πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ που έχει αντιδράσει καλά μετά τον τραυματισμό του Σάιμπερτ, είναι η αλήθεια, ως ομάδα έχει ανταπεξέλθει. Αλλά τώρα παίζει μια ομάδα που κέρδισε από ό,τι είδα, νομίζω, εύκολα τη Ρεάλ. Στην έδρα της είναι άλλο πράγμα, η Τενερίφη. Μας τα είπε και ο Ρωσομπόγρης. Α, δούμε, μια δοκιμασία θα είναι για τον ΠΑΟΚ που δεν έχει χάσει εύκολα πουθενά. Έτσι, από κανέναν δεν έχει χάσει εύκολα αυτή η ομάδα του ΠΑΟΚ, όσο και αν της λείπουν πράγματα, τα παλεύει πάντα. Για το βόλεϊ είδαμε το μάτς με το Φίνικα Σύρου. Εντάξει, κέρδισε ο ΠΑΟΚ φυσιολογικά. Έρχονται μεγάλα μάτς στο βόλεϊ. Το Αλεξάνδριο ορίστηκε
Ορίστε, έτσι, είναι και επίσημο. Τελειωμένο, ναι. Σαν έδρα του Final Four. Για το handball, νίκη και Final Four στην, σε μία από τις πιο ασπρόμαυρες πόλεις της Ελλάδος και όχι μόνο. Την Κοζάνη. Ναι. Δηλαδή εντός Ελλάδας μπορεί και να είναι η δεύτερη πόλη με το μεγαλύτερο ποσοστό παοξίδων. Από όσο βλέπουμε, ξέρουμε και μετρήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι, τη Βέρεια την ξεπερνάει, τη γειτονική Βέρεια. Ποιος είναι? Κοζάνη. Κοζάνη, σε αναλογία παοξίδων. Ναι, εντάξει, πολύ ασπρόμαυρη πόλη. Εκεί θα γίνει το Final Four, αλλά είπαμε θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο. Δεύτερη ώρα με Alter Ego, ανδρικά ενδύματα και μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια αυτή την εποχή για να ξεχωρίσετε στο γάμο σας με εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Ευκαρπία 25 Μαρτίου και Καλαμαριά Πασαλίδη 85. Και ο Ιταλός μαζί μας. Αν είστε επαγγελματίες, έχετε μαγαζί, μπορείτε να βρείτε την καλύτερη δυνατή μπαταρία σε χονδρική και λιανική. Αν είστε ιδιώτης και μείνατε από μπαταρία με το αυτοκίνητο ή τη μηχανή σας, 24 ώρες το 24ωρο, ο Ιταλός σας την αλλάζει με ένα απλό τηλέφωνο στο 2310-545-999. Ο Ιταλός με τρία καταστήματα σε Σικές Μοναστηρίου και Στροφή Θέρμης. Θα ανοίξουμε γραμμές για να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις και για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, αλλά και για όλα τα άλλα που ακολούθησαν, με τις δηλώσεις, με τα συμπεράσματα προπονητών, παικτών, του Ιβάν Σαββίδη και το τι βλέπετε από εδώ και πέρα. 2310-287-888. Χρόνια πολλά στον Ευθύμη Κουλούρη που έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά το που λένε. Να είναι καλά το παλικάρι. Φίλος γράφει, κοιτάξτε να δείτε, πώς άλλαξαν τα πράγματα σε ένα χρόνο. Πέρυσι τέτοια εποχή, στη συνέντευξη τύπου, γκρίνιαζε ο Τούντορ για διαφορά ποιότητα των δύο ρόστερ. Φέτος γκρινιάζει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Κάπως έτσι είναι. Κάπως έτσι είναι. Και εγώ βέβαια δίνω δίκιο στους προπονητές. Και στον περσινό και στο φετινό. Δεν είχε άδικο ο Τούντορ. Απλώς ακούστηκε άσχημα να το λέει. Στο είναι, timing που το είπε. Είναι μερικά πράγματα που δεν αρέσουν να ακούγονται. Ναι, αλήθεια είπε. Είχε ο ΠΑΟΚ τους παίχτες που είχε ο Ολυμπιακός να κρίνουν παιχνίδια. Τα είπαμε και τότε. Δεν είχε. Ναι. Είπε ο Μπέντο κάτι. Είναι κάτι αντίστοιχο που είχε πει ο Σάντος για τις Αρδέλες και τους Αστακούς και την άκουγε. Καλά την άκουγε. Καλώς την άκουγε. Είπε κάτι ο Μπέντο που δεν ισχύει. Ο ΠΑΟΚ ενισχύθηκε, εμείς αποδυναμωθήκαμε. Πού είναι το ψέμα, πού είναι η υπερβολή. Πουθενά. Πάμε στις γραμμές. Καλησπέρα το πρωτοφύλλο. Γεια, γεια χαρά. Χαίρετε. Σταύρο, πριν από λίγες μέρες είπες ξεκάθαρα για αυτό που θα ακολουθήσει μέχρι τον Ιούνιο, για δημοσιεύματα δηλαδή, τα οποία θα γίνεται ένας χαμός, μια μεγάλη μάχη. Αυτό που υπόθηκε λοιπόν χθες από τον Σαββίδη, αναγκαστικά καίει αρκετούς φαντασιόπληκτους δημοσιογράφους και μη, που θα λέγανε πολλά μέχρι να έρθει ο Ιούνιος. Όταν αυτό θέλουν να τα πούνε, θα τα πούνε. Δεν υπολογίζουν. Ναι, έχει όμως τον αντίλογο πριν καν υποθούν. Αρκετά έχουν υποθεί ήδη. Γι' αυτό υπήρχε ο αντίλογος. Ναι. Μπράβο. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν ήταν καλό να ξεκαθαρίζει η εικόνα και να είναι πιο σωστή η θέση. Και νομίζω ότι είναι σίγουρο ένας που έχει μεγαλώσει στη Ρωσία, ξέρει τον κατάλληλη στιγμή να μπορεί να πει αυτά που είναι. Μπορεί να πει και κάποια παραπάνω, αλλά ποτέ δεν θα πει αυτά που έχουν να γίνουν. Αυτά τα κάνει και μετά τα λέει. Φυσικά. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχει 2 εβδομάδες να μπορέσει να επανέλθει η ομάδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι 2 εβδομάδες, 15 μέρες με ένα παιχνίδι και μετά το δεύτερο. Αυτό πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει και να μπορέσει να ανασυνταχθεί η ομάδα και να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. ΑΕΚ ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ Πανιόνιος, Ναι, ναι. Αλλά για πρώτη φορά, μετά από 2 ολόκληρους μήνες, μια ολόκληρη εβδομάδα ξεκούρασης. Ναι. Γεια και χαρά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σπουδαία παιχνίδια. Σπουδαία παιχνίδια ώστε και να περάσει τυπικά δεύτερος, ίσως να έχει αυτή την ευκαιρία, και να μειώσει και παραπάνω τη διαφορά τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός παίζει τώρα με την Μπεσίκτας, την Πέμπτη, Κυριακή μεσημέρι από τον Ατρόμητο,
πάλι με Μπεσίκτας την Πέμπτη και την άλλη Κυριακή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν αντέχει έτσι κι αλλιώς. Αυτό το πράγμα δεν αντέχει έτσι κι αλλιώς. Ο Ολυμπιακός θα φαγωθεί, είναι θέμα χρόνου. Πιο πολύ δεν αντέχει ο Ολυμπιακός. Βάλαμε τον Τζόρι τώρα να ξεφωνήσει. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι ανέβασε. Ναι. Συνεχίζουμε. Επόμενη φίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Τι κάνουμε. Καλά, εσύ. Καλά, μια χαρά. Είμαι ο Αλέξανδρος Δημήτρη. Πολλές φορές μιλάμε στο Messenger μαζί, σχολιάζουμε κάποια πράγματα. Ναι. Εγώ αυτό που είπε ο Σταύρος, ότι χρειάζεται 5 μεταγραφές. Κατά την άποψή μου, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, αν θέλει του χρόνου να χτυπήσει με αξιώσεις το πρωτάθλημα, χρειάζεται 4 για μένα. Και θα τους πω με ονόματα, όχι ακριβώς τους παίχτες τους συγκεκριμένους, αλλά το στυλ αυτών των παιχτών. Ναι. Δηλαδή, ένα Ρομπέρτο στο τέρμα. 6-7 εκατομμύρια. Ναι. Γιατί, γιατί ο Ρομπέρτο δεν γίνεται, με τρελαίνει, ρε φίλε. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Ο Ρομπέρτο που έπαιξε στον Ολυμπιακό με χιλιάδες αβάντες, έκανε και μεγάλα παιχνίδια, δεν το συζητάμε, και πήγε στην Εσπανιόλ και έχουν αγανακτήσει και νεκρή οπαδή της. Εντάξει, είναι μεγάλο, είναι καλό ο φλέκας. Ναι, ρε αγόρι μου, αλλά δεν είναι τώρα, έτυχε. Φίλε, δεν, πες κάτι πιο εφικτό όμως. Ναι. Δεν γίνεται, δεν θα τα δώσει, δεν γίνεται. Λέω ότι στην ποιότητα αυτή, αν δεν μπορείς να βρεις κάτι πιο φθηνό σε αυτή την ποιότητα, νομίζω ότι υπάρχουν τερματοφύλακες όλο. Εγώ είπα στυλ. Ωραία, ναι, πάμε παρακάτω. Αυτό το στυλ. Ένα αριστερό back στυλ στα Σταφυλίδη, που τον χάσαμε πολύ νωρίς λόγω εκείνης της κατάστασης. Ένα εξαροχτάρι όπως ήταν ο Μιλιβόγιοβιτς στον Ολυμπιακό με γκολ μπροστά, αλλά και παραστάσεις και στις δύο περιοχές. Ένας box to box όπως μάθαμε μετά τον Πόλωνη, πώς λέγεται αυτός ο παίχτης. Και αρχηγό. Και, και ηγέτη μαζί. Ναι, και ηγέτη φυσικά. Και έναν Βιερίνια στα εξτρέμ. Εγώ νομίζω ότι με δεκάρια όπως τον Πέλκα και τον Ουάρντα, γιατί ο Ουάρντα έχει δείξει από αυτό που περιμέναμε, νομίζω 50, τουλάχιστον 50% πάνω από αυτό που περιμέναμε να δούμε από τον Ουάρντα. Ναι. Δεν περίμενα, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν περίμενα να έχει αυτή την εξέλιξη, αυτή την παρουσία σε αυτούς τους λίγους αγώνες που έχει παίξει, mm-hmm. στον άξονα ιδιαίτερα και σε ένα μεγάλο παιχνίδι όπως μέσα στη Σάλκε, που έκανε εξαιρετικές επιλογές, απλά το νεαρό της ηλικίας του και ίσως η καταγωγή του είναι αυτή που τον φέρνει λίγο πίσω. Είναι αυτό το ανεξήγητο του ΠΑΟΚ με τους Αιγύπτιους. Ή των Αιγυπτίων με τον ΠΑΟΚ. Έτσι ακριβώς. Είναι αυτή η ιδιαίτερη σχέση που έχει ο ΠΑΟΚ με αυτή την εθνικότητα. Απλά νομίζω ότι μπορούμε να στηριχτούμε, γιατί και οι δύο θα έχουν τον ανταγωνισμό, γιατί είναι διαφορετικός ο περσινός ο Πέλκας και πολύ διαφορετικός ο φετινός. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν έχουν ανταγωνισμό μεταξύ τους, θα μπορούν να δώσουν πολύ καλύτερες επιλογές στον προπονητή και νομίζω ότι στον αριθμό 10 δεν θα έχουμε πρόβλημα τα επόμενα χρόνια. Θα εξελιχθούν αυτοί οι παίχτες. Αυτοί οι τέσσερις νομίζω είναι για μένα που πρέπει να έρθουν και να έχουν ηγετικά χαρακτηριστικά, τουλάχιστον οι τρεις από αυτούς. Αυτοί δηλαδή οι δύο στον άξονα, ο τερματοφύλακας και το εξαροχτάρι που χρειαζόμαστε και ο εξτρέμ. Εγώ πάντως βλέπω όλα τα μάτια της Wolfsburg και υποστηρίζω πάρα τους αντιπάλους, να ξέρεις. Όλα τα μάτια βλέπω. Προχθές στεναχωρήθηκα που πήρε βαθμό. Να σε καλά. Το Βιερίνια μέχρι εκεί που έπαιρνε λίγο τις συμμετοχές, τώρα άρχισε πάλι να έρχεται μόνο από τον πάγκο. Βρε να πάνε από εκεί που έρθανε. Έγινε. Έγινε. Καλό μεσημέρι, γεια. Θα αρχίσω να βλέπω το πρόγραμμα της Βόλος που νομίζεις. Τι. Ένα φουλ με Αμβούργο είμαστε, από μικρή. Και όλους εκεί τους άλλους που παλεύουν για την παραμονή εκτός των αυτών. Καλησπέρα στον επόμενο. Εμπρός να ρωτήσω κάτι, παιδιά. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, ένας που έχει βιοτεχνία με ρούχα στον Άγιο Παύλο και ήταν σύμβολος του ΠΑΟΚ, πώς λεγόταν? Παλιά. Ναι, μέχρι πρόπερση ήταν σύμβολος του Ερασιτέχνη. Κουστούμια που έραβε την ομάδα. Μπιτσιάνης. Πώς? Μπιτσιάνης. Α, Μπιτσιάνης, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Πισαρία, τίποτα. Χρυσός οδηγός. Καλησπέρα στον επόμενο. Λέγαμε τον Γκουγκλάρι ο άνθρωπος, αλλά φαντάζομαι τι γύριζε. Υπολογιστή. Τον Άγιο Παύλο, τι κάτι μάθαμε. Δεν το ξέρω, και εγώ αυτό δεν το ξέρω. 23-12-87-8-8-8. Έγραβε κουστούμια. Θα κλείσει ο Μπιτζιάρης να αυτοκτονήσει. Ένας φίλος από Αθήνα επικοινωνήσε μαζί μας στο διάλειμμα και λέει, παιδιά, είναι χρήσιμο έως απαραίτητο για να ξεφύγει ο ΠΑΟΚ, ακούστε, να μείνει μια χρονιά εκτός Ευρώπης.
Δεν έχει άδικο. Θα βοηθούσε, όπως βοήθησε και άλλη φορά, αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτό να το ακούσει ο Σαββίδης, θα τους αποκεφαλίσει όποιον τολμήσει να το πει. Δεν μπορεί μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία της χώρας να διώξει έτσι ελαφρά την καρδία 5-6 εκατομμύρια και 7 εσόδων. Και το πρεστίζει και όλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακούγεστε. Δημήτρη Σταύρο και αρχηγέ εκεί να πούμε, ο Γιώργος είμαι. Γεια σου, Γιώργο. Ρε παιδιά, να πω κάτι λίγο. Δεν βλέπετε ότι είναι εμφανές ότι χρειαζόμαστε με τις προσθήκες που θα γίνουν το καλοκαίρι και ένα ανάσο. Playmaker. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε Δημήτρη, άσο. Τερματοφύλακα. Ομάδα μιλάμε. Δεν θέλουμε ένα τερματοφύλακα. Το είπαμε. Ότι άμα θες να αλλάξεις επίπεδο, θα πάρεις και ένα μεγάλο τερματοφύλακα. Πρέπει να έχεις και να βασιστείς στη βλακεία που θα γίνει, στη χαζομάρα που θα γίνει, να σου σώσει κάτι και όχι να πάντως την κάνει αυτός. Αυτός ήταν ο στόχος και το περασμένο καλοκαίρι. Και δεν πήραμε. Ναι, να σου πω κάτι. Και στο περασμένο καλοκαίρι σου δόθηκε ευκαιρία να μπεις στους ομίλους και δεν είχες σέντρε φορ. Είχες. Είχες σέντρε φορ. Ποιος το έβαλε τον γκολ, ποιος το έβαλε με τον Άγιαξ. Πώς δεν είχες. Ναι, να σου πω κάτι, μπήκε το ένα γκολ αλλά χαθήκαν άλλα τέσσερα. Άλλα τρία χαθήκανε και το πρόβλημά σου δεν ήταν στα φορ τότε. Μετά τον έκαψες. Μετά αλλού τον ήταν. Έκαψες. Κάικη, άσε το έκαψες. Μπορεί να έχετε δίκιο σε αυτό για το κάψιμο. Αλλά θέλω να σου πω ότι βλέπεις τις αδυναμίες σου και με βάση τους στόχους κοιτάς αυτές τις αδυναμίες να τις καλύψεις. Τώρα που σου δίνεται η ευκαιρία, γιατί δεν παίρνει. Όχι όμως 10-10, όχι 10-10 κάθε φορά. Όχι, δεν είπα να πάρει 10. Ναι. Τώρα θέλεις μια προσθήκη 2-3 παιχτών μαζί σε αυτούς και τον τερματοφύλακά σου. Πάρε και τον φύλακα. Μαζί σου. Μαζί σου. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να σε καλά, να σε καλά, καλό μεσημέρι. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Λοιπόν, παιδιά, το συζητήσαμε. Θα πάτε να πάρω το Ζήφκοβιτς από την Ξάνθη και τελείωσε το θέμα με τον καλά, άσο. Εντάξει. Πας πίσω από την Ξάνθη σίγα. Και θα σου κάνει σαν διαφορά. Ναι. Ο Μπούτσιεκ και ο Ζήφκοβιτς και ο Μάλαρτς. Ο Μάλαρτς και ο... που τα πήγε στον Παναθηναϊκό. Παιδιά είναι πολύ καλός. Ναι. Παιδιά είναι πολύ καλός. Εντάξει, τώρα, μην... Και ο Μπρίκετς πολύ καλός. Αυτός που δεν ήρθε είναι πάντα ο καλύτερος. Σταυρέ, εσύ έγραψε για τον Μπρίκετς το καλοκαίρι ότι έχει κάνει κακές χρονιές και ότι έπεσε η ψυχολογία του και από τότε που έκανε στον πάγκο δεν ξανάπαιξε. Και γι' αυτό το λόγο τον παίρνουμε. Mm. Εσύ τα έγραφες. Αλήθεια ήταν. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Γιατί θεωρούμε ότι ο Μπρίκετς είναι καλύτερος από τον Ζήφκοβιτς για παράδειγμα, ο οποίος αποδεδειγμένα κάνει καλές εμφανίσεις. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Για τη διαιτησία πες μας. Διαιτησία. Ναι. Λοιπόν, Γιώργος Περπερίδης, Sport 24. Καλά κάνει λέει ο Ολυμπιακός και δεν ασχολήθηκε με τη διαιτησία, η οποία ήταν υπονοή εχθρική. Νικολακόπουλος στον Καζέτα, ναι, άσχετο, ναι. Τελειώνει έτσι, άσχετο, άνω κάτω τελεία, άσχετο έτσι, άσχετο. Ο Κίτας έπαιξε λέει έδρα, αλλά δεν ξεφτυλίστηκε. Θέλω να πω ότι θα συνηθίσει. Εγώ απλά θα πω το εξής, ότι βλέπω ότι υπάρχει γραμμή, επειδή δεν μπορούν να το περάσουν στα κεφαλαία, το περνάνε στην τελευταία παράγραφο. Δεν πειράζει. Και όταν θα έρθει η ώρα των ημιτελικών ή του τελικού, θα θέσουν βέτο για τον Κίζα. Εγώ το βλέπω να έρχεται αυτό το πράγμα. Αν να... όχι στο πρώτο, στο δεύτερο μάτι σίγουρα. Δεν πειράζει. Θα παίξει Σιδηρόπουλος, δεν πειράζει. Όχι, okay, απλά λέω πώς λειτουργούν εσύ. Πώς... τελευταία παράγραφος, έτσι. Άσχετο λέει, άνω κάτω τελεία, ο Κίζας έπαιξε έδρα. Εντάξει. Τέλος πάντων. Λειτουργούν εκείνοι, λειτουργούν έτσι. Και άλλοι όμως. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Έγινε παιδιά, καλημέρα. Γεια, καλημέρα. Λοιπόν, 23-10-87-8-8-8. Μηνύματα, έρχεται δύσκολο μάτς, φυσικά. Πιο δύσκολο από το χθεσινό. Δεν είναι αυτή η ΑΕΚ, είναι καλύτερη του Ολυμπιακού. Του χθεσινού Ολυμπιακού. Μην αναλωθούμε στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Σταύρο, θυμάσαι Αύγουστο τι θέμα είχες κάνει για το αν ο Κρέσπο είναι καλύτερος από τον Βίτορ. Αυτή η κουβέντα έγινε τον Ιούλιο στα πρώτα φιλικά που έπαιξε ο Κρέσπο. Μετά βελτιώθηκε και δεν ξανά έγινε. Και ο Βίτορ καλός παίχτης ήταν. Μια χαρά ήταν. Στον πάγο βελτιώθηκε. Και από τον Βαρέλα, άμα το πάμε έτσι, είναι καλύτερος ο Βαρέλα ή ο Βίτορ. Άμα θέλουμε να πιάσουμε αυτή την κουβέντα τώρα. Ένα καλό 20 λεπτό και κερδίσαμε, γράφει φίλος. Ο Μάτος πολύ κουρασμένος φαίνεται. Αδικία για τον Χαρίση. Μπαίνει, είναι κορυφαίος και μετά εκτός 18άδας. Δεν είναι καλή διαχείριση αυτή και έλεος με τον Κάμπος. Σημειώνει ο φίλος. Δίνει πράγματα ο Κάμπος, αλλά τελευταία είναι σαν να μην έχει καθαρό μυαλό ποτέ στην τελική του απόφαση.
Χάθηκαν εκείνοι οι αυτοματισμοί των πλευρών. Χάθηκαν. Καλός ή κακός, κακός προφανώς. Γιατί χάσαμε το γρήγορο τα ζήσου, γι' αυτό. Παίζουμε πάντα σε οργανωμένη άμυνα. Δηλαδή έχεις να δεις συνδυασμό κάμπος μάτος καιρό. Ναι. Καιρό έχεις να δεις. Και ο μάτος δεν είναι καλά. Ε. Από τα αριστερά. Ο μάτος γίνεται καλός χθες γιατί δεν παίρνει μέτρα. Και κρατάει τη θέση του. Εντάξει. Είπαμε ότι ίσως ήταν και όλα αυτά που βλέπαμε και θέμα άλλου επίπεδου αντιπάλων. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Τώρα αλλάζουν οι αντίπαλοι. Μόνιμο ο ΠΑΟΚ θα έχει τέτοια μάτς όπως το χθεσινό και θα κρυφθούν και οι στόχοι του από αυτό. Να ακούσουμε τι ώρα είναι. Κάτι ανησυχία, κάτι γίνεται στον Ολυμπιακό, κάτι από εδώ φωνάζουν, τελειώνει, γράφει ο άλλος. Δες τι έγραψε ο Τσόρι στο... Ναι, ναι. Πάμε να ακούσουμε τι ώρα είναι και επιστρέφουμε να τα δούμε και όλα αυτά. Έχουν το ενδιαφέρον τους. Επιστρέφουμε πολλά και διάφορα. Πρώτα απ' όλα με τον φίλο που περιμένει στη γραμμή 2310-287-888. Καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημεροσπέρα. Από τον Αστρό Μαύρο Πειραιά. Έλα ρε φίλε. Α, γι' αυτό τότε λες καλημέρα, γιατί εκεί είναι 2 ώρες πίσω, είναι ώρα Αγγλίας. Πού είδες το μάτς? Σπίτι που το είδα το μάτς. Έχουμε δική μας προσωπική κερκίδα στο σπίτι. Γιατί όμως λες εσύ από τον Πειραιά? Δηλαδή πας εκεί στον Πειραιά με το ταξί και παίρνεις τηλέφωνο για να πεις παίρνω από την καρδιά του Ολυμπιακού, ας πούμε. Ναι, αλλά είναι όλη μέρα στον δρόμο. Ερωτικός μετανάστης σήμερα, φίλε. Δεν είμαι Πειραιώτης. Με βρίζεις. Ερωτικός μετανάστης. Η γυναίκα μου είναι Πειραιώτης. Τι να κάνω. Καλά. Ερωτεύτηκα και με έφεραν στον Πειραιά. Τι να κάνω κι εγώ. Αυτά τα λάθη κάνετε. Έτσι. Λάθος που παντρευτήκαμε ή που ήρθαμε στον Πειραιά. Και τα δύο. Λοιπόν, εντάξει, μιλάμε, ήταν. Ήταν μια χαρά που την περιμέναμε καιρό, όλοι εμείς παουκτήδες και ιδιαίτερα κάτι δική μου τρελή που έχω στο σπίτι. Αλλά θα σας πω κάτι. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι ο ΠΑΟΚ μας χαρίζει αυτές τις στιγμές και μας χαρίζει σχετικά συνεχόμενα. Δηλαδή... Ναι. Μεγαλώνουμε εμείς που είμαστε over 30, αλλά και τα πιτσιρίκια μας παίρνουν χαρές. Και αυτό κάνει... δεν είναι και πάρα πολλές. Εντάξει, μην υπερβάλλεις. Δεν είναι και πολλές. Έχεις να πάρεις τίτλο 14 χρόνια. Ρε αδερφούλη, σε σχέση με τις χαρές που έπαιρνα εγώ το 96 ή το 95... μην πας τώρα στο... Είχα το μπάσκετ μόνο. Εντάξει. Που είχα το μπάσκετ μόνο, ρε φίλε, να πανηγοριέμαι. Ναι. Καταλαβαίνεις ποια έννοια σου λέω, έτσι. Τώρα έχουμε πει σε έναν δρόμο, σε μια άλλη διάσταση. Ναι. Εγώ βασικά ήθελα βασικά να σας πάρω το τηλέφωνο να σας πω το εξής. Πρέπει να... Η ομάδα τα κάνει όλα σωστά. Αυτό που πρέπει να αλλάξει, πιστεύω εγώ προσωπικά και είναι η γνώμη μου, είναι να αλλάξουμε εμείς όσον αφορά το πόσο αγαπάμε αυτή την ομάδα. Mm-hmm. Τι θέλω να πω. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα που αφορά τα παιδιά μου. Ναι. Τα παιδιά μου λατρεύουν τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ό,τι έχει σχέση, ό,τι φοράει αστρόμαυρο, τα παιδιά μου το λατρεύουνε. Λοιπόν, αν παράδειγμα χθες χάναμε, τα παιδιά μου δεν θα άλλαζε αυτό. Δηλαδή θα το λατρεύανε το ίδιο. Μπορεί και περισσότερο. Ακριβώς, όπως το λες, μπορεί και περισσότερο ρε φίλε. Δηλαδή... Σας δώσω ένα παράδειγμα, χθες το βράδυ τελειώνει το μάτς, χαρά, έκανα το μικρό αμάν να το βάλω για ύπνο, γιατί μου λέει αφού κερδίσαμε, να μην κάτσω λίγο ακόμα. Ξέρεις από πώς είναι τα παιδιά, τέλος πάντων... Εσύ του λες ήταν μια απλή γλυκή μήνα αυτό, ναι. Ο δικός μου είχε πάει ένα τόστ, έπεσε κατευθείαν. Να τον βάζεις να τρώει ρε. Ο δικός μου πήρε από την Ουκρανία τηλέφωνο να μου πεις χαρακτήρια. Τον ενημέρωσε ο Σαμίδης τον δικός. Άκου λίγο ρε. Λοιπόν, και του λέω σήμερα το πρωί. Που γύρισε από το σχολείο, του κάνω το μεσημέρι, δηλαδή που γύρισε 12 η ώρα γιατί ήμουν στο σπίτι, του λέω, νόσο του λέω, ξέρεις ποιος θα'ρθει, του λέω, την Κυριακή από τη Θεσσαλονίκη. Ο Θείος Σταύρος. Περίμενε, μου λέει πρώτα. Ο Σταύρος. Έτσι. Του λέω, ναι. Α, θα'ρθει και ο Πόξ, δηλαδή, μου λέει. Ναι.
Ο ΠΑΟΚ ακολουθεί δηλαδή, το Σταύρο. Δεν ξέρουμε αν θα έρθει και ο αγαπημένος του παίχτης όμως. Έχει συνδεθεί. Πρόσεξε. Εκεί είναι λίγο δύσκολα. Ρε φίλε, δεν το μπράβο, μπράβο, μπράβο το ΠΑΟΚ. Θέλω να σου πω ότι αν αγαπήσουμε όλοι μας τον ΠΑΟΚ, όπως τον αγαπάνε όλοι οι μικροί του ΠΑΟΚ, δηλαδή όλοι οι under 10 χρονών, 8 χρονών, όλα τα παιδιά τέλος πάντων, τα παοκτσάκια, όπως αγαπάνε τον ΠΑΟΚ, αν τον αγαπήσουμε και εμείς οι μεγάλοι, η ομάδα ούτε μεταγραφές θέλει ούτε τίποτα. Άντε να δούμε. Αλήθεια σου λέω. Να σε καλά. Αν η Τούμπα είναι γεμάτη κάθε εβδομάδα όπως ήταν χθες, δεν έχει ανάγκη τίποτα. Κατά τις 12, κατά τις 12 θα κατέβω, να ξέρεις. Στο λέω από τώρα, δηλαδή μην κουραστούμε. Καλό μεσημέρι, γεια, γεια. Εντάξει. Τα προσωπικά δεν μας ενδιαφέρουν. Σαββάτο, Σαββάτο. Ναι, ναι πράγματι την Πέμπτη, γιατί έχει δουλειές. Ναι. Okay. Έλα, έλα. Καλησπέρα στον επόμενο, χαίρετε. Άμα πρέπει να πάει κάτω να μιλήσει ρε, εσύ για θέματα του site, σταμάτα. Να μην πάει από την Πέμπτη. Έλα, ακούμε. Καλησπέρα. Ακούς. Ναι, ναι. Θυμάσαι τι έλεγα τις προάλλες για τον Ίβιτς. Ότι είναι μεγάλος προπονητής, θα μείνει χρόνια στον ΠΑΟΚ. Δεν σε είπα εγώ. Αυτός γνωρίζει. Θυμάσαι ή έπαιξες τόσα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Σε μια εβδομάδα κλείνει ένα χρόνο. Αυτή και αν δεν είναι επιτυχία για τον ΠΑΟΚ. Πάμε τούρτα. Θα φέρουμε καινούργιο. Ο καινούργιος μέχρι να μάθει θα πηγαίνανε τα τρία χρόνια. Ποιος να φέρει για να σπάνε. Εντάξει. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, γεια. Του πάμε μια τούρτα τώρα στην πισίμβουλη από το καπέλο. Και δύο. Διόροφοι. Έλα. Επίτευγμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γιώργος Αντώσκυλα από Αθήνα. Καλώς τα παιδιά. Λοιπόν, από το Σάντος το πήρε αυτό με, το, με τον Κρέσπο και τον Κοντρέρας. Φυσικά τώρα. Α, μπράβο. Εννοείται. Μόλις άκουσα την δεκάδα και κατάλαβα ότι καλύπτει τα στημένα, εγώ ως Αντώσκυλο ένιωσα μια χαρά και μια βεβαιότητα. Αυτός ο Ηλιονούς δεν ακούμπησε μπάλα. Αυτός ο Ηλιονούση. Θα μου πεις. Δεν μπορώ, ρε φίλε, ναι. Πραγματικά να το, πεις, να το πω στην μετάδοση. Ναι, Ηλιονούση, Ηλιονούση. Δεν σκεφτόσουν να λίγο τον Ασλαμά. Δεν ακούγεται, μην μπερδεύεσαι, ρε παιδάκι. Μου λίγο σαν χωριάτικη μελιές. Για πες. Λοιπόν, λέω είναι απολαυστικά έρωση στην Αθήνα σήμερα. Ο Σταύρος που έχει ζήσει θα το καταλαβαίνει. Οι Παναθηναϊκοί είναι χαλασμένοι γιατί ελπίζουν να θα μας περάσουν. Οι Ολυμπιακοί δεν ξέρουν με τι τρώγονται. Με τα ρούχα τους, με τα παιδιά τους, με τις γυναίκες, με όλα. Γίνεται χαμός. Τα ραδιόφωνα όλα τον έχουν απολυμμένο τον Μπέντο. Τώρα ακούσε ραδιόφωνο. Ελπίζουμε, είπε στο ρεπόρ του Ολυμπιακού στη Δίνα, ξαναβγεί να μας πει την ανακοίνωση ή απόλυση. Αυτό είναι. Και είναι 2 παρά 20 το άκουσα εγώ. Λοιπόν, πριν 5 λεπτά. Οι ιδέα εξήδες έχουν χαλαστεί με το Σαββίδι και προσπαθούν να βγουν από πάνω και λένε εννοείται ότι δεν υπήρχε καμιά συμμαχία γιατί είδατε τι έγινε στα δύο μάτς. Και πρόσεξε το επόμενο. Μπράβο, πρόσεξε το επόμενο βήμα. Θα αρχίσουν τώρα να λένε ότι ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον Ολυμπιακό και ο Σαββίδη τον Μαρινάκη. Καλά, είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Αυτή είναι η στρατηγική του. Νομίζω έχει ξεκινήσει αυτό όμως. Ναι, μα ναι. Έχει ακουστεί αυτό. Έχει θα, θα κορυφωθεί τώρα. Από εδώ και πέρα ξεκινάει. Επειδή τα έβαλε με τον Αλαφούζο, τα έβαλε και με τον Θωμά Μητρόπουλο, θα αρχίσουν τώρα να λένε για Σαββίδη Μαρινάκη. Εγώ, παιδιά, επειδή είμαι εδώ στην Αθήνα, καταλαβαίνετε, κατακλείζομαι από άλλου είδου απόψει. Εσεί που τα ζείτε πάνω, είναι παγιωμένη η κατάσταση ότι έχει έρθει αλλαγή. Ή είναι μια ψευδέστηση. Στο, δηλαδή, ποδόσφαιρο, χρόνου, στο ποδόσφαιρο. Σε μια ισοβαθμία πάω Ολυμπιακός θα βλέπουμε αντίστοιχες διαιτησίες, θα βλέπουμε. Έχουν παγιωθεί τα πράγματα. Όχι, δε, αυτό δηλαδή. Δεν παγιώνεται. Είσαι στην Ελλάδα, μάχη είναι κάθε εβδομάδα. Ο ένας ρεπόρτερ του Ολυμπιακού που έχω στο Facebook γράφει Κάλιο αργά παρά ποτέ. Άρα τον κλαίμε τον Μπέντο. Ναι, πάμε παρακάτω. Τέλειωσε, αφού ο Καρπετόπουλος και ο Νικολακόπουλος τώρα συζητάγαν αν πρέπει να απολυθεί Τετάρτη ή Παρασκευή. Δηλαδή να φάει την Πεντάρα ή από την Μπεσίκτας ο καινούριος ή να τη φάει ο Μπέντο, να μην έχει κακή ψυχολογία. Ας φωνάξουν τον Γιάννη τον Κόλια τώρα για την Πέμπτη εσύ και βλέπουμε μετά. Λοιπόν, όπως λέγαμε και την Παρασκευή, για μένα έκλεισε το δεύτερος κύκλος μαζεμένων αγώνων της φετινής χρονιάς. Ο πρώτος ήταν μέχρι το Δεκέμβρη με τα ευρωπαϊκά της εθνικής ομάδας που υπήρχε διακοπή αγώνων. Ο δεύτερος κύκλος είναι αυτός με τα συνεχόμενα τα απίστευτα πολλά μάτς. Ο τρίτος τώρα είναι που θα καθοριστούν οι στόχοι. Ωστόσο για μένα από το δεύτερο κύκλο μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα αισιόδοξα για το τι θα περιμένουμε του χρόνου. Mm-hmm. Γιατί για μένα η κάψα μου είναι να δω ένα ΠΑΟΚ συνεπή και σταθερό στη διαδικασία του πρωταθλητισμού. Όχι δηλαδή μια χρονιά να τερματίσουμε 7-8 πόντους, την άλλη χρονιά να πάρουμε κύπελο, 5 χρόνια να είμαστε 30 πόντους πίσω. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι τα αντισώματα που πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ σε αυτή την ασθένεια που λέγεται πρωταθλητισμός, φέτος αυτή η σειρά αγώνων εδώ τώρα από το Γενάρη μέχρι τώρα με κάνει πολύ αισιόδοξο. Όταν βλέπω δηλαδή τον ΠΑΟΚ να μπορεί να κερδίσει σε οποιοδήποτε αγωνιστικό χώρο, είτε βρέχει, είτε χιονίζει, είτε
είναι χάλια προς τα γένα. Όταν το βλέπω να κερδίζει με 10 παίκτες, όταν το βλέπω να κερδίζει με τραυματισμούς την ώρα του αγώνα, να κερδίζει στο μάτι με τον Πανετολικό, ας πούμε, από το πουθενά έμεινε με 10 παίκτες με αναποδιά μέσα στην αγώνα, με αναποδιά την ώρα του αγώνα όπως με τον Αστέρα Τρίπολης. Ένα μάτι που αλλιώς το σχεδίασε, αλλιώς του βγήκε. Mm-hmm. Όταν βλέπω έτσι την ομάδα να μπορεί να βρίσκει λύσεις, εμένα μου δείχνει αυτό το πράγμα ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί του χρόνου να είναι σταθερός στη διαδικασία του πρωταθλητισμού. Το μόνο που με φοβίζει ακόμα αυτό που βλέπω ως ασθένη είναι το θέμα με τα εμβόλυμα ευρωπαϊκά μάτς. Εκεί την ομάδα τη βλέπω ότι χάνει λίγο από τη συγκέντρωσή της. Ή στα πριν ή στα μετά. Στα μετά, κύριε. Αυτό. Έγινε, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Τα λέμε. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Θα το βρούμε και αυτό με τα ευρωπαϊκά μάτς. Όχι βέβαια χάνοντας μια χρονιά όπως είπε ο φίλος για να διεκδικήσουμε κάτι πιθανό στο πρωτάθλημα. Βελτιώνοντας το βάθος. Εκτός Ευρώπης μπορεί να σημαίνει 10 χρόνια εκτός ομίλων. Δείτε την ΑΕΚ που τι κληρώσεις έχει με Σέντ Ετιέν και τα λοιπά. Εδώ εμείς έχουμε μια χρονιά με τον Δόνι, με τη Rapid Viennese που δεν πήγαμε καλά. Και αυτό μας τύχησε φέτος να είμαστε στους ισχυρούς του Champions League. Που μπορεί να μην είχαμε, ας πούμε, τον Άγιαξ, να είχαμε μια πιο αδύνατη. Η οποία φεύγει φέτος. Η οποία φεύγει του χρόνου. Ναι, του χρόνου αυτό είναι. Έχουμε ακόμη στην πενταετία του Δόνη. Η επόμενη χρονιά είναι η τελευταία. Ήταν το 12-13, αν δεν κάνω λάθος, στην πενταετία. Ναι. Το θέμα είναι ότι από την επόμενη χρονιά θα έχουμε παρόμοιους βαθμούς. Αν κάνουμε μια αντίστοιχη χρονιά με φέτος, θα έχουμε πάρα πολλούς, θα είμαστε αρκετά δυνατοί. Ένα αυτό. Επίσης καλό είναι να μιλάμε με γεγονότα, επειδή ας πούμε ακούω, είπε ο φίλος από την Αθήνα ότι οι Αθηναίοι λένε ότι ο ΠΑΟΚ πάει να κοινιάσει με τον Ολυμπιακό ή οτιδήποτε. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η γούντι των ομάδων της Αθήνας, από τη μια μεριά ο Μελισανίδης που στο παρελθόν έδειξε ότι όταν είχε τη δυνατότητα χρησιμοποίησε τα μέσα και τα εξωαγωνιστικά για να εδραιωθεί και να πάρει το πρωτάθλημα. Και απ' την άλλη έχουμε ένα σύλλογο ο οποίος όταν βρήκε την ευκαιρία χρησιμοποίησε όλα τα εργαλεία της παράγκας των 20 χρόνων του Ολυμπιακού για να ξαναπάρει το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει 90 χρόνια του ιστορία στο ποδόσφαιρο και σε κανένα άθλημα ότι δεν έκανε πουθενά κατεστημένο. Ήταν όμως και οι δύο χρήσιμοι για να πέσει αυτό το πράγμα το οποίο υπήρχε, έτσι. Βεβαίως, απλά λέω να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Ναι, φυσικά. Να μην μας πάνε να μας βγάλουν is no good, γιατί η πραγματικότητα έχει δείξει. Και ήθελαν να γίνουν χαλίφες στη θέση του χαλίφη. Ο Σαββίδης χθες είπε ότι, επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να κάνω εγώ χωριό με αυτούς που δεν θέλουν καθαρό ποδόσφαιρο. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι εννοούσε το Θωμά Μητρόπουλο. Θα ξεχάσουμε ότι το 2010 όλες, ο τύπος του Παναθηναϊκού, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού πανηγύριζαν με τον πατέρα και έλεγαν «Πατέρα, πάτησε τους, λιώσ' τους, κάν' τους» και όλοι αυτοί που είναι τώρα στα πράγματα, δηλαδή ο Σπάθας ήταν ένα από τα καλύτερα εργαλεία του Παναθηναϊκού. Ναι, ναι. Τρεις αγώνες έπαιξε εκείνη τη χρονιά που ο ΠΑΟΚ διεκδίκησε το πρωτάθλημα στο ΆΚΑ, στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, στο Ηρακλής ΠΑΟΚ και στο Άρης ΠΑΟΚ και στα τρία ο ΠΑΟΚ τελείωσε με λιγότερα. Θέλω να πω ότι μπορεί να το ήξερε και να το λέγανε, αλλά μάλλον το διαπίστωσε και στην πορεία, γι' αυτό το λέει τώρα. Ναι, διαπίστωσε ότι αυτοί με την πρώτη ευκαιρία θα συμφορέσουν, εννοείται. Απλά χρησιμοποίησαν και τη δικιά σου τη δυναμική. Και τώρα που σου λέει ότι άρχισε να εδραιώνεται η κατάσταση, δεν τον κάνουμε στην άκρη αυτό να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας. Και δεν αποκλείεται αυτοί να συνεχίσουν, έτσι. Δηλαδή, ο Σαββίδης λέει: εγώ πάω μόνος μου. Αυτοί λέει: μπορεί να πούνε ότι εντάξει, και εμείς μαζί. Δεν αποκλείεται. Άμα θέλουν να σπάνε μόνος σου, πάει ο Παναθηναϊκός. Ναι, άμα θέλουν, άμα μπορούν. Θα σπάνε να δώσει τα 62 χιλιάρικα που χρωστάει στον Πλατανιά σε 74 δόσεις. Ναι. Και μετά να πάρει τις ενώσεις, αφού είναι τόσο. Πάντως αρκετά επικοινωνιακά όπλα του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή περνάνε προς τα έξω, ακόμα και μέσα στη Θεσσαλονίκη, ότι υπάρχει πλέον σύμπνοια, Σαββίδη, Μαρινάκη. Ναι, εντάξει, τα ξέρουμε αυτά, ρε Σταύρο. Οι ίδιοι είναι που χρησιμοποιούν τον Βαρούχα να βλέπει σε ένα παιχνίδι, ας πούμε, που πέφτανε κορμιά στο Καφετζόγλιο, σε 20 φάσεις αμφισβητούμενες, σε 19 όλες να είναι εις βάρος του ΠΑΟΚ. Έτσι πάει το πράγμα. Πρέπει να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Το θέμα είναι ότι τώρα πλέον ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός, να το αντιληφθούν όλοι ότι είναι δυνατοί, πόσο δυνατοί είμαστε και επίσης να μην ξεχνάμε, γιατί ακούω ότι ο ΠΑΟΚ έχασε ευκαιρία για το πρωτάθλημα κτλ. Το ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν είναι πρωτοπόρος και ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι πέμπτος έχει ονοματεπώνυμο, παιδιά. Κύριος Βασάρας λέγεται. Σε εκείνες τις 10 αγωνιστικές η διαφορά
των δύο ομάδων έγινε από, κανονικά από 1-2 πόντους που έπρεπε να είναι πάνω από ΑΟΚ, 17 συν για τον Ολυμπιακό. Μόνο ένα παιχνίδι να βάλουμε, να μην βάλουμε όλα τα υπόλοιπα. Μεταξύ τους. Το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι μεταξύ μας. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ θα ήταν στο μείον 2. Έτσι για να σωστά. Ξέρουμε τι λέμε. Σωστά. Να είσαι καλά. Επίσης κάτι τελευταίο, ναι. Για αυτό που είπαμε ότι για τις αλλαγές, ότι η ομάδα δεν χρειαζόταν το καλοκαίρι αλλαγές. Δε Σταύρο την περσινή εντεκάδα στο μάτς Κυπέλου, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, και δε στη χθεσινή. Και πες μου αν χρειαζόμασταν αλλαγές ή όχι. Όχι πολλές δε. Κάναμε 14, αλλαγές πάντα χρειάζεσαι. Εγώ νομίζω ότι χρειαζόμασταν και χρειαζόμασταν ποιοτικές. Τώρα μένει πλέον 2-3 πινελιές που να κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Ο ΠΑΟΚ πλέον από υλικό είναι σχεδόν πλήρης. Θέλει τους 3-4 παίκτες που θα κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Όχι πλέον συμπληρώματα. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Γεια. Λοιπόν, αυτά με τις ωραίες δικές σας απόψεις. Μας στέλνετε διάφορα πράγματα για ό,τι γράφετε, ό,τι λέγεται δεξιά και αριστερά. Εντάξει, οκ, okay, όλα τα βλέπετε, τα παρακολουθούμε. Όλοι κρίνονται. Ένας φίλος γελάει με ένα μπλοκ κατά του Μπέντο. Ένας άλλος μας επισημαίνει τι υπόθηκε για Σαββίδη Μαρινάκη και πάλι σήμερα. Από συγκεκριμένους ανθρώπους με αφορμή όλα όσοι είπε χθες ο Σαββίδης. Okay. Ένας άλλος γράφει για τον συνάδελφο Σταύρο Κόλκα. Ο Ελιονούση τον πείραξε, εδώ δεν μπορεί να πει σωστά τον Πιτσέλη. Τον είπα στο δεύτερο παιχνίδι. Έλα ρε. Ναι, ναι. Εντάξει. Μου κολούσε Πιτσέτη ρε παιδιά, δεν έχει να κάνει με το ότι δεν... Είναι πόσο είναι κολλάει. Είναι η επιτυχία διαφήμισης. Ναι, αυτό. Δηλαδή... Είναι η επιτυχία της διαφήμισης. Στο πέρασε. Και ο άλλος είναι, πώς το λένε, ξεακούει κιόλας για να δει τι βλακεία θα πει τώρα αυτός. Καταλάβες, υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Δεν αναφερθήκαμε σε όσα φέρεται να έχει γράψει ο ίδιος ο Τσόρι Ντομίνγκες. Φέρεται ακριβώς. Ο οποίος αν έγραφε έτσι θα ήταν βέβαια στην Οξφόρδη καθηγητής. Ως αρχηγός αυτής της ομάδας, δέχτηκα με τεράστια έκπληξη τις δηλώσεις του προπονητή μας μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Έχουμε πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές και μεγάλη προσωπικότητα και ομολογώ ότι ήλπιζα ότι θα μας κρατούσε όλους ενωμένους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές όπως έκανε την περασμένη Κυριακή ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Γράφει ο Τσόρι Ντομίνγκες. Είναι καιρός να γίνει ανάληψη ευθυνών. Για το πώς. Το ανάληψη ευθυνών στα αργεντίνικα πώς είναι, φίλε. Ανάληψη ευθυνών. Ναι. Μας ακούνε τόσοι ισπανόφωνοι φίλοι. Μπορεί να μας πει κάποιος πώς είναι η ανάληψη ευθυνών στα ισπανικά. Για το πόσο κακή είναι η ομάδα μας. Να κοιτάξουμε τα εσωτερικά και να μην κατηγορούμε τους άλλους. Δεν μπορούμε να βάλουμε το εγώ πάνω το καλό της ομάδας όπως έχει γίνει αρκετές φορές φέτος. Πρέπει να καταλάβουμε την ιστορία του συλλόγου και να την περασπιστούμε. Προσωπικά αισθάνομαι εδώ και καιρό πολύ πληγωμένος από αυτή τη συμπεριφορά. Αλλά πίστευα ότι με πολλή δουλειά και με υπομονή τα πράγματα θα βελτιωνόντουσαν. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Αγαπάω αυτό το σύλλογο και πρέπει να παραδεχτώ ότι ο Ολυμπιακός είναι πάνω από όλους. Ο κόσμος του Ολυμπιακού αξίζει πολλά καλύτερα πράγματα. Γράφει ο Τσόρι Ντομίνγκες, που νομίζω ότι αποχαιρετάει τον προπονητή του Ολυμπιακού. Γράφει, φαίνεται να γράφει ο Τσόρι Ντομίνγκες. Να είναι στη δική του σελίδα στο Facebook. Ναι, εντάξει, ναι, εντάξει. Τώρα, άμα χρειάζεται κάποια βοήθεια σε συμπληρωματικές εκφράσεις, οκ. Okay. Πώς είναι η ανάληψη ευθυνών. Ένας ισπανόφωνος δεν υπάρχει σε αυτό το ραδιόφωνο επίπεδο. Νοσότρος Ουνίντος. Νοσότρος Ουνίντος. Δεν είναι, υποθέτω. Βλέπω το κείμενο. Τέσον. Και πού είστε ακόμα. Και πού είστε ακόμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όπου συνεχίζεται προσπάθεια. Δεν τελείωσε τίποτα και δεν θα τελειώσει. Η προσπάθεια λίγο να καθαρίσει. Εξάλλου, οι ένοχοι ούτε καν έχουν τιμωρηθεί ακόμα. Ούτε καν δίκες έχουν γίνει για τους ενόχους. Απλά κάποιοι απομακρύνθηκαν, οι τελευταίοι πριν από μερικό καιρό, τέλος πάντων. Δεν έχει δικαστεί κανείς. Κανείς. Όλο καθυστερούν, όλο κάποιο πρόβλημα, όλο δικαστές με κολλήματα παράξενα. Πόσα χρόνια περάσανε. Έγινε μια προσπάθεια, άλλαξε η ΚΕΔ, αλλάζει η ΕΠΟ. Αλλά για να μην τολμήσει κανείς να κάνει τα ίδια στο μέλλον, πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί που πρωταγωνίσαν στο παρελθόν. Ναι. Τόλμησε και έγραψε, όχι, είπε ο άλλος. Προσέξτε τώρα, ο Βίκτορας Μητρόπουλος βέβαιος. Ναι, εντάξει. Που έχει μόνιμη εδώ διάγγελμα, ναι. Κάθε εβδομάδα. Όχι, δεν μπήκαν κάμερες, δεν σας τα είπαν καλά. Ήτανε θέσεις για να μπουν οι κάμερες, αλλά δεν προλάβανε να βάλουν κάμερες. Οι οποίες ξέρω και τι μοντέλο ήτανε. Οι οποίες ήταν ασύρματες,
Δηλαδή... Και αυτό δεν έχει σχέση με τον Ολυμπιακό. Έχει σχέση με αυτούς τους υπαλλήλους που διεύθυναν την ΕΠΟ, γιατί ουσιαστικά ο Μητρόπουλος με την κίνηση που έκανε αυτούς έσωσε πριν λίγους μήνες. Ναι. Αυτοί παρέμειναν στις θέσεις τους. Αυτοί που πραγματικά δίκωσαν την ΕΠΟ. Τα στελέχη αυτοί, 4-5-6, που έκαναν τα πάντα και με Σαρή και με Κιτζίκη. Είναι ο άνθρωπος του στελέχους που απομακρύνθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Και... έσπευσε να τους δικαιολογήσει, ρε παιδιά. Οι ίδιοι δεν απολογήθηκαν, τα δέχτηκαν. Και έσπευσε ο Βίκτορας στη Θεσσαλονίκη να δικαιολογήσει. Στη Θεσσαλονίκη. Αυτούς που έφτασαν μέχρι και εκεί. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι, στη Θεσσαλονίκη το τονίζει, γιατί οι άλλες απόψεις του περί διαιτησίας υιοθετούνται. Υιοθετούνται, δεν άλλαξε τίποτα. Θέλει να μας πει ότι ό,τι έκανε ο Σπάθας και ο Παπάς και ο Μίτσιος κάνουν και τώρα ο Κίζας και ο ποιος άλλος. Και όμως υιοθετούνται. Αυτές οι απόψεις. Υιοθετούνται, πατάνε σε αυτό το που λέει και αναπτύσσουν ολόκληρη επιχειρηματολογία. Ωραία, και αλλά ολόκληρη στρατηγική επικοινωνιακή. Αλλά πάω, εντάξει, λίγο. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε δεν είναι δική μας δουλειά να τα πούμε. Ας τα πούνε αυτοί που είναι δουλειά τους το τι έγινε. Εντάξει. Άλλαξαν ώρες τα Ολυμπιακό. Άλλαξε η ώρα του Ολυμπιακού Ατρόμητος. Γιατί για προλάβει ο ίδιος προπονητής, τι. Το πήγανε απόγευμα Κυριακή στο Ολυμπιακό Ατρόμητος. Εντάξει, λόγω του αγώνα της Πέμπτης. Της ναι, εντάξει, λογικό. Πού παίζει πρώτα ο Ολυμπιακός, Μπεσίκτας, Μπεσίκτας. Εδώ παίζει, εδώ. Στο 0-2 πιστεύεις θα γίνει η μπούκα. Η μπούκα γιατί λες τέτοια πράγματα. Λες για τον προπονητή. Αν μείνει ο προπονητής, που δεν θα μείνει μέχρι τότε πιστεύω. Το Ολυμπιακός Ατρόμητος δεν το βλέπω καθόλου άσογο. Όχι ότι δεν μπορεί να έρθει, αλλά είναι ένα πολύ προβληματικό για τον Ολυμπιακό κόμμα. Δεν ξέρω τι έχει να γίνει. Ας περάσει την Πεσίκτα. Δεν είναι δύσκολο μάτς για τον Ολυμπιακό αυτό. Δηλαδή... Με Μπέντο είναι διπλό τη Πέμπτη. Μπέντο είναι διπλό τη Πέμπτη, εννοείται, και θα βάλουμε και λεφτά στο διπλό τη Πέμπτη. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ναι. Γι' αυτό και θέλω να το προλάβουν μάλλον. Α, μια ενημέρωση για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ρεπό βεβαίως. Διήμερο. Δηλαδή, αν είδατε κάποιους έξω παίκτες αργά το βράδυ, ήταν μετά από άδεια. Μην αρχίσουμε πάλι και δεν πήγαν στο Μαρκίζ. Είπε ο Ήβιτς χθες, δεν θέλω να τους βλέπω, δεν θέλουν να με βλέπουν γιατί κουράστηκαν μετά από αυτό που έγινε δύο μήνες. Γι' αυτό τους ξεκουράζει. Και συμπλήρωσε κάρτες και ο Κάμπος. Και θα αποφασίσει η ομάδα ποιο μάτς θα χάσει από ΑΕΚ, Πανιόνιο, Λάρισα και ένα ακόμα. Προφανώς. Ο Ερίκε δεν έχει κάτι. Έλεγε χθες ότι δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Είναι αυτό το ίδιο πρόβλημα με το πόδι. Ο Άρντα, εντάξει, κάποιες κράμπες προφανώς δεν είναι κάτι. Όλοι κερδίζουν μέρες και για αποθεραπείες και για ξεκούραση και για προπονήσεις και για ψυχολογικά να αδειάσουν. Σπουδαία αυτή η εβδομάδα για τον ΠΑΟΚ να ξεφύγει από την καθημερινότητα μετά από νίκη. Να μην έχει άδεια εβδομάδα μετά από αποτυχία. Μετά από νίκη. Λοιπόν, αυτά. Μέχρι τώρα, λίγο πριν τις 2. Newsfish θα το πούμε έτσι, γιατί δεν έχουμε χορηγό. Ναι. Οπότε ελάχιστες γενικά εξελίξεις υπάρχουν. Υπάρχει μια βαριά κίνηση σήμερα σε όλη τη Θεσσαλονίκη και στον περιφερειακό λόγω κάποιων ατυχημάτων το πρωί. Και αυτό μετατοπίστηκε και στο κέντρο της πόλης. Έχει βροχή από νωρίς το πρωί και αυτό δεσχεραίνει την κίνηση των αυτοκινήτων. Αν δεν έχετε κάτι ιδιαίτερο να κάνετε στο κέντρο, γενικά υπάρχει πάρα πολύ έντονη κίνηση σε όλο το κέντρο και υπάρχουν καθυστερήσεις. Επίσης να πούμε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Δούνο του και υπάρχουν αρκετές δυσκολίες. Όλοι λένε ότι υπάρχει δυνατότητα να επέλθει μια συμφωνία μέχρι το Eurogroup που θα γίνει 20 Μαρτίου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά που συμβαίνουν όλες αυτές τις μέρες δεν είναι ένα σκληρό παζάρι. Ζητούνται και άλλα μέτρα, ζητούνται πάρα πολλές δεσμεύσεις από τους εταίρους και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προς τη χώρα μας για αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που θα συμβούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Και τώρα μετατίθεται έτσι μια ημερομηνία για να ηρεμήσουμε λίγο και να φανεί αν έχει έρθει κάποια συμφωνία και πρόκειται να έρθει και ταμιακή διευκόλυνση από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου γύρω στις 20 του μηνός στην συνεδρίαση του Eurogroup. Με το μήνυμα Σάβα βγες από το προφίλ του Ντομίνγκες κλείνουμε, αν και προφανώς δεν είναι ο κύριος Σάβας, δεν τα ξέρει αυτά, άλλη δουλειά του είναι, του κύριου Σάβα, τον οποίον θέλουμε πίσω,
μας τον πήρανε. Έφυγε χωρίς μιλιά. Εσείς είστε γι' αυτό. Εννοείται. Μετά την ΑΕΚ που του κάνατε ομαδική επίθεση και τον απαξιώσατε, δεν έχει ξαναμιλήσει ο άνθρωπος. Δεν έχει ξαναμιλήσει. Του πήραν το κεφάλι. Alter Ego, κλείνουμε δεύτερη ώρα το σημερινό ΠΑΟΚ 24. Με, για πλήρη ανδρική ένδυση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, ζώνες, κάλτσες, τα πάντα όλα. alterego-fashion.gr για να ενημερωθείτε και τα δύο καταστήματα Ανατολικά Καλαμαριά, Πασαλίδο 85 και Δυτικά στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12. Και χορηγός της ομάδας Βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Μαζί μας και ο Ιταλός Κέντρο Μπαταρίας για κάθε τύπου μπαταρία, Fiam, Technica, Bosch και πολλές άλλες. Αν πρόκειται για αυτοκίνητο ή μηχανή, σας γίνεται δωρεάν έλεγχος του δυναμό και παίρνετε και ένα λίτρο παραφλού δώρο. Τηλεφωνείτε 2310-545-999, γιατί ο Ιταλός έχει τρία καταστήματα. Όποιο βολεύει περισσότερο έχετε σε εσάς, είναι στις Σικές, στη Μοναστηρίου, στη Στροφή Θέρμης. Και αν είστε και επαγγελματίας ή έχετε κάποιο μαγαζί, δίνουμε κάθε είδους μπαταρία και μεγάλες μπαταρίες για ενέργεια στον χώρο σας με ένα απλό τηλεφώνημα. Από αύριο λίγο παραπάνω μπάσκετ, λίγο παραπάνω βόλι, λίγο παραπάνω όλα. Μαζί με το ποδόσφαιρο, σήμερα ήταν ένα δίωρο αποκλειστικά αφιερωμένο στην ομάδα ποδοσφαίρου και στην νίκη επί του Ολυμπιακού. Αυτά, από εμάς καλό μεσημέρι.